θυμάμαι πιο πολύ. Στα μάτια σου να λάβει ένα φως, να ταξιδεύει σαν ανήλικος θεός στο πρόσωπό σου. Μα είσαι εδώ, πάντα εδώ. Από όλα τα χαμογελά εσύ πιο φωτεινό. Όπου κι αν πάω, κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπάω. Και την ελπίδα που ξυπνάει στην καρδιά μου σου χρωστάω. Όπου κι αν πάω, όπου κι αν πάω, τον ήλιο μες στα μάτια θα κοιτάω. Ο ουρανός θα έχει για μας την ίδια θέα και θα είναι πάντα το χαμογέλο σου εκεί, Ανδρέα. Τώρα κοιμούνται μια διαφάνη σιωπή. Στο μαξιλάρι σου κεντάω μια νεφή. Να μην φοβάσαι. Μια που δεν προλάβες να δεις. Τώρα θα γίνει μια εικόνα μαγική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά. Νιώθω μεγάλη χαρά για εκείνο το χαμόγελο, γαμώτο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκείνο το χαμόγελο σημάδεψε τις ζωές πολλών ανθρώπων, πολλοί εθελοντές, πολλοί άνθρωποι, ουσιαστικά άλλαξε η ζωή πολλών ανθρώπων και κυρίως πολλών παιδιών που βρήκαν στέγη, που βρήκαν αγκαλιά, που βρήκαν οικογένεια, που βρήκαν τα πάντα, όπως οραματίστηκε τότε εκείνο το αγόρι, το γαλανομάτικο αγόρι όπως το αποκαλώ. Σήμερα λοιπόν θέλω το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Γιατί για σας τα παιδιά έγιναν όλα από ένα μικρό αγόρι τότε. Θέλω όμως σήμερα να υποδεχτώ έναν άνθρωπο που μέχρι τις 2 θα παρουσιάσουμε παρέα αυτή την εκπομπή. Είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στο χαμόγελο του παιδιού τα τελευταία χρόνια και που θα σας πω κάτι. Ό,τι κάνει το κάνει από την ψυχή του. Ό,τι κάνει το κάνει από την καρδιά του. Ό,τι κάνει το κάνει γιατί έχει ψυχή. Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαριτάτος. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εντάξει, θα σου πω, υπάρχει ένας περίεργος τύπος από πίσω, ο οποίος όση ώρα ακούγαμε το τραγούδι του μικρού Αντρέα, κρυφοκοίταζε. Με αγωνία παιδιού. Πάρε το ίδιο, να πω την αλήθεια, μην παρεξηγηθεί, δεν είναι παιδί. Ναι, θα τον έχουμε, αλλά είναι έφηβος. Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Και εσένα, Ζήνα, και τους συνεργάτες σου, που με τιμάτε σήμερα με την παρουσία μου εδώ. Εμείς έχουμε ένα στόχο σήμερα. 19, 8, 10. Γράφετε τη λέξη χαμόγελο αν στείλετε SMS ή καλείτε από σταθερό ή από κινητό και 2,48 ευρώ πηγαίνουν εκεί. Να το πω όπως το σκέφτομαι. Όπως θες. Αγαπητοί φίλοι στο σπίτι, κυρίες, κύριοι, παιδιά, πολλές φορές όταν συζητάμε, είτε είναι ημέρες Χριστουγέννων είτε όχι, και συζητάμε για το χαμόγελο του παιδιού. Συζητάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Από μικρά παιδιά που είναι εθελοντές μέχρι μεγαλύτερη ηλικία που προστατεύουν παιδάκια που δεν έχουν γονείς ή δεν τα έχουν περάσει καλά στη ζωή τους. Στο πρώτο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες, τι σκεφτόμαστε. Συγκινούμαστε. Αν θέλετε λοιπόν το δάκρυ αγωνίας αυτών των παιδιών και των ανθρώπων που τα προστατεύουν να το κάνετε δάκρυ χαράς, στείλτε χιλιάδες δάκρυα μηνυμάτων. Έτσι. Αντιληπτό. Δηλαδή, κάντε το δάκρυ αγωνίας, της κοινής αγωνίας για όλους μας, για να γίνει δάκρυ χαράς για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Κάντε ένα ποτάμι ελπίδας. Ένα μήνυμα είναι. Ή ένα τηλέφωνο, έτσι. 2,48. Τίποτα. Υπολογίστε πόσα θέλετε να δώσετε. Και τώρα πάμε να υποδεχτούμε. Βεβαίως, κάτσε. Θέλω ενισχύσει εδώ γιατί έχουμε. Έτσι, έτσι, για έχουμε πάμε. Ομάδα πίσω. Bon. Να πάμε να υποδεχτούμε ποιον. Να υποδεχτούμε τον άνθρωπο που οραματίστηκε όλο αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια και 1.200.000 παιδιά πάνω στην αγωνία τους, πάνω στο κενό, πάνω στην απόγνωση βρήκανε αγκαλιά, στοργίδα, φροντίδα
Και στοργή φροντίδα και βρήκανε τι. Φαγητό σε ένα χώρο που είναι σπίτι, είναι οικογένεια. Όπως γι' αυτό οικογένεια το είπα και στην αρχή, Σπύρο μου. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν δημιούργησε ένα ίδρυμα. Έτσι. Όχι. Έφτιαξε αγκαλιές από μανάδες και παιδιά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Γιαννόπουλος. Τον έπιασα να ξεσκονίζεται. Μεγάλη γιορτή. Για εκείνο το χαμόγελο γαμώτο, έλα από εδώ. Είναι οι δύο αγαπημένοι μου που ξέρετε καμιά φορά λέμε, κατηγορούμε τον ένα τον άλλο κλπ. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά, από τότε που μας γνώρισε η αγαπημένη μου εδώ η Ζήνα, την εκπομπή του Αντρέα, και από τότε που μας γνώρισε ο αγαπημένος μου ο Σπύρος, είναι με την ψυχή τους στο χαμόγελο. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Θα ήθελα όμως να καλωσορίσουμε τα παιδιά που ναι. είναι από το. Ποιο σχολείο είσαστε εσείς? Και εσείς. Από τη Λιλιπούπολη. Λοιπόν, έτσι. Καθίστε, να τα πάρουμε όλα με μια σειρά. Μπορώ να σου πω ένα μυστικό? Βέβαια. Λοιπόν, θα το πω και ας παρεξηγηθώ. Έχω τρομερό τρακ, σαν να κάνω πρώτη φορά στην τηλεόραση. Έτσι είναι. Γιατί νιώθω ότι μπαίνω σε ένα υπέροχο όμορφο σπίτι και προσπαθώ μην κάνω καμιά ζημιά. Όχι, εντάξει. Μην φοβάσαι τίποτα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ δημιουργίες. Είναι από τη Λιλιπούπολη. Τα υπέροχα πλάσματα που έχουμε εδώ. Η ευχή του Ανδρέα. Καλημέρα, Λιλιπούπολη. Η πραγματοποίηση του ονείρου λοιπόν του μικρού Ανδρέα. Εδώ είναι η ευχή του μικρού Ανδρέα. Και μετά θα δείξουμε και από το σχολείο Δραπετσών να έχουν φέρει άλλες δημιουργίες. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε αυτή τη γιορτή μουσικά. Δεν πήραμε ένα καλημέρα. Δεν έχουν φάει πρωινό τα παιδιά. Για μίλα. Καλημέρα. Έτσι. Τρώνε για πρωινό αυτά τα παιδιά. Και καλωσορίζω τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάντα stand-by, η Ελισάβετ Νικολαϊδού. Σε κάθε γιορτή, σε κάθε χαρά, σε κάθε προσπάθεια για το καλό, ο Στέφανος είναι εδώ. Παρότι, Στέφανε, πού σε βρίσκουμε αυτές τις μέρες? Είμαι και πού δεν είμαι. Τώρα έχω έρθει από τυχείο. Αύριο πετάω για Σουηδία σε μια φοβερή παράσταση μαζί με τη Σοφία Βόσου για δύο πιάνα. Άσχημα περνάς. Ναι, αυτό πολύ, λέω. Πολύ. Και είμαι και στη Μαλβάζια κάθε Κυριακή. Τέλεια. Και για όποιον θέλει να τραγουδήσει και να μάθει να τραγουδάει, στο Δημοτικό Δύο Ζωγράφου κάνω τραγούδι. Εγώ δεν θα έρθω γιατί δεν έχω ταλέντο. Να πω κάτι. Γιατί θέλει και λίγο. Βεβαίως, ό,τι θες. Έλα λίγο πιο μπροστά. Έλα, δώσε μου το χεράκι σου. Ας, θα καλέσω. Σταμάτα από την αγωνία σου. Εδώ, θα τη μοιραστούμε μαζί. Γιατί όλα αυτά? Για εκείνο το χαμόγελο, γαμώτο. Δεν θέλω να κλάψω, γιατί ξέρεις τι, έχουμε μάθει άνθρωποι που υπηρετούμε αυτό το μέσο πολύ εύκολα να κράζουμε και να ξεφωνίζουμε ανθρώπους που εκφράζουν συνέστημα. Ήμουν έτοιμη να φύγω από την τηλεόραση όταν τον συνάντησα. Όταν είδα ότι η τηλεόραση μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και όλα αυτά τα χρόνια το έχω πάντα εδώ. Και λέω να, που μπορεί να υπάρξει φως. Πάμε να τραγουδήσουμε. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύω ξανά, να ανοίγω μες στη θάλασσα παλιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να το φτιάξω. Μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Έλα και σκυπάλω και ψυχή στο συμβάσιο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί επανάθω. Δε φοβού κανένα εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.
εσύ κι εγώ όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα. Φίλοι τηλεθεατές, είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα υπάρχει μια παρέα ανθρώπων που έχουμε αποφασίσει, χωρίς να τα έχουμε συζητήσει καθόλου μεταξύ μας, να τσαλακωθούμε ακόμα περισσότερο. Και όσο χρειαστεί να τσαλακωθούμε για να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού, θα τσαλακωθούμε ακόμα περισσότερο. Ζητήστε μας ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Ο σκοπός είναι συνειδητός. Αυτό το υπέροχο πλάσμα, αυτή η υπέροχη γυναίκα που δούλευε χρόνια στην τηλεόραση πίσω από τις κάμερες, κατάλαβε ότι η τηλεόραση, γνώριζε μέρα με τη μέρα ότι η τηλεόραση έχει τεράστια δύναμη. Αντί να απολαύσει, να συνεχίζει να απολαμβάνει την τηλεόραση μόνο με εμπορικούς σκοπούς, μόνο με κέρδος και όφελος για την ίδια, αναγνωρισιμότητα, μια καλύτερη ζωή, τράβηξε ένα χειρόφρονο από αυτά που συνήθισε να ζει γύρω της και λέει: όχι, εγώ αυτή τη δύναμη θα τη γυρίσω στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο. Γιατί? Είναι το γιατί που ρώτησα πριν στη Ζήνα. Γιατί όλα τα γιατί δεν εξηγούνται. Δεν εξηγούνται. Γιατί είναι γιατί που τα παίρνεις μαζί σου αγκαλιά όταν κοιμάσαι μόνος σου στη δική σου μοναξιά, είτε στο κρεβάτι σου έχει σύντροφο, είτε είναι άδειο, είτε είσαι ένα βράδυ σε μια μεγάλη παρέα. Είναι κάποια γιατί τα οποία τα συζητάς μόνο με τον εαυτό σου, τη συνείδησή σου, έχοντας σκηνές και εικόνες που έρχονται και ξυπνάνε και δεν σε ρωτάνε πότε να έρθουν, έχονται προσκάλεστες στη μνήμη σου και στην ψυχούλα σου και στο μυαλό σου και σου θυμίζουν κάτι στο οποίο θες να απαντήσεις. Θες να απαντήσεις και για το γαμώτο και για την ελπίδα και για το όχι, εγώ θα το κάνω σωστά ή όχι, εγώ θα προσπαθήσω να συμμετέχω και να είμαι δίπλα σε αυτούς που το κάνουν σωστά. Σωστά το κάνει ο Κώστας Γιαννόπουλος. Μαζί του είναι η Ζήνα Κουτσελή. Ότι όταν ήρθα εδώ, μου λέει: έχω αγωνία πώς θα πάει. Έχει πραγματική αγωνία. Όμως, της είπα ότι ο κόσμος καταθέσει κάνει σε ψυχή. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, αυτή η προσπάθεια δεν είναι τίποτα άλλο από το να δείξουμε ότι κάνουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια καθημερινή. Και η αγωνία μου μεταφράζεται σε αυτό το χαρτάκι που το κρατάω συνέχεια. 19-8-10, σας αφήνω 19-8-10, από σταθερό ή κινητό χρέωση 2 ευρώ και 48 λεπτά. Και SMS, γράφετε χαμόγελο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19810. Πάμε μαζί σήμερα να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, όχι γιατί είναι Χριστούγεννα, αλλά γιατί ζούμε τα δικά μας Χριστούγεννα και αποφασίσαμε να κάνουμε γιορτές, όχι μόνοι μας, με όλα τα παιδιά του κόσμου, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ είμαι με τον Σπύρο, τον άλλο Σπύρο, οι δύο Σπύροι. Και είμαστε εδώ γιατί έχουμε φτιάξει αυτό τον κουμπαρά. Κοιτάξτε τον εδώ, αυτό τον κουμπαρά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κουμπαράς αγάπης. Την ιδέα του οποίου σκέφτηκε ο Σπύρος Σιγούρος. Είναι ένας κουμπαράς που θα τον αφήσουμε και εδώ, όσοι περνάνε από εδώ να βάλουν ό,τι θέλουν. Επίσης θα το περάσουμε εμείς και από τα γραφεία εδώ, ό,τι θέλουν να βάλουν. Το Σταρ αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, θα έρθουν και άνθρωποι του Σταρ εδώ. Αλλά Σπύρο, σκέφτηκε σαν ένα κουμπαρά αγάπη. Σκέφτηκα ένα κουμπαρά. Ζήνα, όταν γεννήθηκε αυτή η ιδέα του μαραθωνίου, της κίνησης αυτής από σένα, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο ο κουμπαράς αυτός να έχει ψυχή, να έχει υπόσταση, να έχει οντότητα, να έχει χαρακτήρα, να έχει συνέστημα που είναι θεμελιώδες για την εκπομπή μας και να έχει ακόμα και το δικό σου δάκρυ μέσα. Και έτσι λοιπόν πήγαμε σε έναν άνθρωπο που έχει ξανασυνδράμει για το χαμόγελο του παιδιού και μας έφτιαξε εκεί μέσα στο ταπεινό του εργαστήριο, αυτό είναι εδώ το κουμπαρά. Το τοποθετούμε λοιπόν εκεί στο κέντρο και όσοι θέλετε το βάζετε μέσα ό,τι θέλετε για εκείνο το χαμόγελο γαμώτο. Δείτε. Αυτός ο κουμπαράς δεν έχει απλώς μια σχισμή. Έχει ένα χαμόγελο που ανοίγει διάπλατα για να υποδεχτεί τη δική σας προσφορά. Ένα αληθινό χαμόγελο από πυλό που ξεκινάει από αυτό εδώ το παραδοσιακό εργαστήρι κεραμικών. Σαν μια εικόνα μαγική από εκείνες που δεν πρόλαβε να δει. Αλλά μια συμβολική κίνηση αγάπης από τον κύριο Σωτήρη για να θυμάται ο Ανδρέας. Πώς ξεκίνησε αυτός ο μαραθώνιος. Κάνοντας αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια από τον πατέρα, κάνουμε ένα δώρο στο χαμόγελο του παιδιού. Θα φτιάξουμε ένα κουμπαρά για την αγάπη και την αφοσίωση που έχουμε προς αυτά όλοι. Παίρνουμε το πυλό, πηγαίνουμε στο ζυμωτήριο, το ζυμώνουμε. Μέσως μετά από το ζυμωτήριο, κάνουμε ένα μικρό ζύμωμα παραδοσιακά στον πάγκο όπως κάναμε παλιά και συνεχίζοντας στον τροχό γίνεται η διαδικασία της κατασκευής του κουμπαρά για το χαμόγελο του παιδιού.
το κόβουμε με ένα τέλι που είναι ψηλό από χορδί κιθάρας και αφού στεγνώσει σε μια διαδικασία 2-3 ημερών, τότε μπαίνει στο φούρνο. Αφού βγει λοιπόν από το καμίνι και κρυώσει ο φούρνος και βγει από το φούρνο, η διαδικασία είναι της ζωγραφικής. Εμείς στον κουμπαρά ζωγραφίσαμε επάνω το χαμόγελο του παιδιού. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Έχουμε διαθέσει για το χαμόγελο του παιδιού πάρα πολλά αντικείμενα, πάρα πολλά πράγματα. Άφηλο κερδός για την αγάπη των παιδιών. Όπου κι αν πάω. Ένα νέο παιδί έρχεται τώρα που παρότι είχε δουλειά, ήθελε και εκείνος να είναι εδώ, έστω στην αρχή της εκπομπής, να δώσει το δικό του μήνυμα αγάπης στον κουμπάρα του χαμόγελου. Δεν έχει ένα υπέροχο χαμόγελο αυτός ο τύπος. Είναι ωραίος τύπος. Είναι καλό παιδί. Δημήτρης Μακαλιάς. Ουρανός στα χίλια μας την ίδια θέα και θα είναι πάντα το χαμόγελο σου εκεί, Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Και εγώ πάρα πολύ. Πού να κάτσουμε? Όπως θέλετε, καθίστε. Εκεί. Δεν υπάρχει ταξιθεσία. Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι το ήθελες, Δημήτρη μου. Το ήθελα σαν τρελός. Γιατί σε είχαμε υπολογίσει αργότερα, αλλά λέμε. Το θέλει τόσο πολύ να είναι σε αυτή την αγκαλιά σήμερα που καλό είναι να είναι μαζί μας και να ανατρέψουμε τη σκαλέτα της εκπομπής. Είναι ανάγκη να είμαστε εδώ. Είναι ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι. Είναι ανάγκη να δίνουμε παρόν σε οτιδήποτε ευτυχώς ή δυστυχώς κάνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Αφού δεν υπάρχει ένα κράτος να βοηθήσει, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι παρόντες και βοηθάνε με οποιοδήποτε τρόπο. Και να θυμίσουμε ότι το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Έχει ανάγκη σε όλο το χρόνο. Έτσι. Αλλά είναι αυτό μια μικρή αφορμή να θυμηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε, να στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε σήμερα. Είναι πολύ πιο ιδιαίτερη η κατάθεση ψυχής του, ξέρει εκείνος. Μου το είπε πριν λίγο, γιατί έχει το λόγο του. Και αυτός ο λόγος που είναι συνδυασμένος. Αν όμως μπορούμε να μοιραστούμε μια σκέψη, μια εικόνα. Είναι, Δημήτρη, είναι πράγματα που δεν θα ήθελα να πει από ό,τι κατάλαβα, ναι. Αλλά θα ήθελα να πω ότι έχει ένα ιδιαίτερο λόγο που σήμερα καταθέτει αυτό που κάνει καλά. Σε κάτι που ένα παιδάκι πριν από 21 χρόνια δημιούργησε. Ακριβώς. Και να είσαι καλά. Και πολλά άλλα παιδάκια να βρουν στέγη, να βρουν τροφή, να βρουν αγκαλιά, να βρουν έναν άνθρωπο δίπλα τους χάρη σε αυτόν τον οργανισμό. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δημήτρη, που λένε πολλά περισσότερα τα μάτια σου, ξέρεις. Γεια σου, τουλάχιστον εμείς είμαστε από κοντά και σε βλέπουμε. Είναι σαν να έχουμε ήδη μια περιγραφή μέσα από τα όμορφα μάτια σου που βγάζουν μηνύματα. Με την έννοια αυτή το λέω, μην παρεξηγηθώ. Αλλά. Έτσι, μπράβο! Πάμε! Έτσι! Γιορτή παιδιού! Τα μάτια του λένε τα πάντα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί άνθρωποι που πολλά χρόνια τώρα και εμείς προσπαθούμε έτσι ανώνυμα, δεν φαίνεται, να στηρίζουμε το χαμόγελο. Και χαίρομαι που είμαι και εδώ σήμερα. Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια πάντα βρίσκουμε ευκαιρίες με οποιονδήποτε τρόπο όλοι να καταθέτουμε τον οβολό μας. Τι θα έλεγες σήμερα στα παιδιά και έτσι να σε αποδεσμεύσουμε και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν για να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και να δώσουν αυτό το 2,48 του ευρώ. Σε αυτό εδώ, πάρτο εσύ. Ορίστε. Έτσι. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι το λιγότερο. Δεν είναι τίποτα αυτό για τον καθένα μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολες εποχές. Ξέρω ότι ταυτόχρονα κάνουμε πολλές σπατάλες σε άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι σπατάλη. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να στηρίξει όπως μπορεί, να πάρει όσα τηλέφωνα περισσότερα μπορεί εδώ στο 19810, είτε από σταθερό, είτε από κινητό, είτε να στείλει ένα SMS στο χαμόγελο. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που αξίζουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι και δικά μας παιδιά. Έτσι. Όπως εμείς ήμασταν παιδιά, είχαμε τις ανάγκες μας. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχος τύπος. Είσαι υπέροχος τύπος. Δημήτρη, σε περιμένω στην εκπομπή, ε! Οπωσδήποτε. Υπόσχεση. Υπόσχομαι εδώ. Θέλω να τα πούμε. Αμέ. Είσαι λατρεμένο παιδί. Να είσαι καλά. Σε παρακολουθούσα και πέρυσι στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Από τότε που ξεκίνησε, το έχεις. Το έχεις δυνατά σε όλα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε στη γιορτή.
μόνη, ήρθε και η... Ήρθε και η Δραπετσόνα, η κουκλάρα της Δραπετσόνας. Η Χρήστο, παρακαλώ. Τέλειο. Είμαστε μαζί με τους συμμαθητές μου, εδώ από το δημοτικό. Δεν πιστεύω να πηγαίνεις και εσύ τρίτη. Βέβαια. Ναι, και εγώ στην τρίτη δημοτικού είμαι. Ποιοι πάνε τρίτη εδώ, παιδιά? Ορίστε. Εγώ έκτη. Ποιοι πάνε Σάββατο? Κανένας. Μόνο μέχρι την τρίτη. Εγώ έκτη, εσύ τρίτη. Εγώ τρίτη, ναι. Όχι μωρέ Χρήσπα. Σταθερά. Δεν μεγαλώνω. Δεν θέλω να μεγαλώσω. Θέλω να έχω αυτή την παιδική ψυχή και να βρίσκομαι έτσι μέσα σε παιδάκια, χαρούμενα, και σε χαμόγελα. Και όταν έρχεσαι σε τέτοια γιορτή για τα παιδιά, γίνεσαι παιδί. Εννοείται. Πόσο νιώθεις τώρα? Τώρα? Ναι. Πραγματικά νιώθω σαν άμεση μαθήτρια. Χειροκρότημα. Χρήστα, θέλω να σου πω και σε εσένα και στους φίλους τηλεθεατές ότι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσόνας σήμερα ήρθαν στην παρέα μας. Δεν είναι παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού, για να μην μπερδευτούμε και παρεξηγηθούμε. Είναι παιδιά που απολαμβάνουν μια τηλεοπτική εκπομπή απευθείας. Παίζουμε μαζί με τα παιδιά, δεν τα ταλαιπωρούμε και μας έχουν φέρει και υπέροχες ζωγραφιές. Αν τις δείτε μία προς μία, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, δείτε εδώ το μικρό πρίγκιπα όπως θα πήξαν οι φίλοι μας. Έτσι. Είναι καταπληκτικό πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται το χαμόγελο του παιδιού. Έτσι. Το μαύρο γύρω-γύρω και ναι, η ελπίδα και η... Το φως στο κέντρο. Ναι. Σαν να είναι ο ήλιος και στη μαυρίλα που βιώνουμε όλοι μας. Έχουμε και τη δασκάλα εδώ να μας πει δύο λόγια για τη Δραπετσόνα, γιατί μας έδωσες την ευκαιρία εσύ τώρα. Ορίστε. Γεια σας. Ήρθαμε με πάρα πολύ χαρά εδώ και φέραμε μαζί μας πολλά χαμόγελα, έτσι, όλα αυτά που βλέπετε, και ένα σπιτάκι που έφτιαξαν τα παιδιά, το οποίο είναι γεμάτο χαμόγελα. Στο τραπέζι ειδικά πάνω. Ειδικά για το χαμόγελο του παιδιού και το στάρ που μας φιλοξενεί. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να απολαύσουμε, Χρήσπα. Πάμε. Πάμε κι εμείς με χαμόγελα. Έλα, λοιπόν, πάμε να ανέβουμε. Ήσουν εσύ στα 19 και εγώ σχεδόν 16 και σε ένα μάτι μια φορά κρυφά τα είχα με φτιάξει. Λίγο πριν μπει στα 19 μου είπες τα χαλάμε. Έκλαιγαμε στο σινέμα, άστα, και σου λέγα θυμάμαι. Στέφανε, σαν και εμένα καμιά, σαν και εμένα καμιά, σαν και εμένα καμιά, καμιά. Δε σ' αγαπάει, ούτε για σένα ναι πονάει, σαν και εμένα καμιά. Έψαχνα να βρω το πελά μου και τελικά τον βρήκα. Κανένα δεν φοβάσαι, Ρίτα, Ριτάκι, τίποτα δεν θυμάσαι, Ρίτα, Ριτάκι, απόψε που κοιμάσαι. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό, σας το δείχνουμε εδώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο, και στέλνουν μήνυμα ή καλούν σ' αυτόν τον αριθμό. Για πάμε να μετρήσουμε λίγο και λέει, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω και ξανά. Γιατί δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το εφτά. Τραγουδήσαμε, αλλά μην ξεχνάμε. Τραγουδήσαμε. Μα αυτά θέλω να μου πεις τώρα. Για το καλό τραγουδήσαμε. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Σε συγκινούν τα παιδιά.
Με συγκινούν τα παιδιά, μου αρέσουν πολύ τα παιδιά, μου αρέσουν τα παιδικά χαμόγελα και νομίζω ότι είναι και τα πιο αυθεντικά χαμόγελα. Οπότε αξίζει να δίνουμε αξία σε αυτό. Ωραία, αξίζει να δίνουμε αξία. Και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρέσπα, τι πνίγει το παιδί μέσα μας, τι το κοιμίζει και σκληραίνουμε, αγριεύουμε, κοιτάμε περίεργα τον άλλον ως αντίπαλο, μοιάζομαστε μόνο για να κερδίσουμε, να έχουμε επιτυχίες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που μέσα από τις δυσκολίες κρύβουν το παιδί που έχουν μέσα τους και είναι οι άνθρωποι που μέσα από τις δυσκολίες βγάζουν προς τα έξω το παιδί που έχουν μέσα τους. Εύχομαι αυτοί της δεύτερης κατηγορίας να γίνουν πιο πολλοί. Άρα από ό,τι έμαθα σήμερα από την Κρίσπα, να μεγαλώσει η παρέα. Το να είσαι ή να νιώθεις παιδί είναι δική σου επιλογή. Ακριβώς. Μπράβο, μωρέ Χρίσπα. Και ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω τον Κώστα Σπύρο μου τώρα. Και Χρίσπα, πώς νιώθεις σήμερα, γιατί σε βλέπω ότι και σένα το δάκρυ σου είναι στο όριο, βλέπεις τόσο κόσμο να έχει έρθει εδώ για εκείνο το όραμα του μικρού Ανδρέα που το έγραψε με τα χεράκια του. Κοίταξε, είναι οι μέρες που μετράγαμε αντίστροφη, ήταν η αντίστροφη μέτρηση. Θυμάμαι. Αξίζει να δίνεις αξία. Δεν ήταν λάθος η εκφρασή σου. Ήταν οι μέρες λοιπόν που ένα παιδί μέτραγε η αντίστροφη μέτρηση και προσπαθώντας μέσα από τον πόνο του να βγάλει κάτι σημαντικό. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Πονάει. Όμως μέσα από το τραγούδι, μέσα από την χαρά, μπορείς να βγάλεις αυτόν τον πόνο για λίγο. Μπορεί να μείνει ο πόνος μέσα, αλλά μπορεί να τραγουδάς, μπορεί να χορεύεις, μπορεί να διασκεδάσεις. Το λέω σε αυτούς που έχουν έρθει και που θέλουν να ξεφύγουν από τη φρίκη γιατί έχασαν έναν άνθρωπό τους και προσπαθούν να βρουν τρόπο και διέξοδο. Ή γιατί υποφέρουν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, γιατί μας βλέπουν τώρα στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Εγώ κατάφερα και ξεπέρασα ακόμη και το πρόβλημα της υγείας, χάνεις αυτό το πείσμα. Το πείσμα. Χάνεις αυτή τη διαδικασία. Και αυτό λοιπόν που περνάμε είναι ότι ένα παιδί κατάφερε να μας ενώσει. Να κάνουμε λίγο στην άκρη. Χάρη σε αυτό το χαμόγελο που το βλέπω τόση ώρα εδώ. Να. Να τις έκανε να είσαι πάντα όρθιος. Αυτό. Εγώ ήθελα να το πω λίγο. Δεν θέλω. Μην με παρεξηγείτε. Όχι, πες το πώς το αισθάνεσαι. Όταν είχαμε την έναρξη εκπομπής και σου είπε ότι ένας κύριος, ένας τύπος κλειφοκοιτάει με αγωνία, γι' αυτό ξεσκονιζότανε, πιανόταν από το ξύλο δηλαδή και κοίταγε τι θα πεις, πώς θα το πεις, με την έννοια ότι το χαιρόταν, τα απολάμβανε ως κάτι που αφορά την οικογένειά του, το σπίτι του. Και γυρίζει και μου λέει, Σπυρό, πονάει, ακόμα πονάει. Βέβαια, τον βλέπω. Και όπως πονάει για όλους. Έτσι. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, κυρίες μου, κύριοι παιδιά, σήμερα χαμογελάμε, διασκεδάζουμε, συζητάμε άνετα, τσαλακωνόμαστε όλοι μας. Γιατί όλοι μας, έστω μια στιγμή, κάποια στιγμή, ή για αυτούς και για τον εαυτό μας και για αυτούς που μια στιγμή νιώσαμε και μια βία και ένα δάκρυ και κάτι που μας στενοχώρησε. Επειδή όλη στη ζωή μας έχουμε ζήσει στιγμές που δεν θέλουμε να τις ξαναζήσει κανένας και ο χειρότερος εχθρός μας. Κατά πόσο ένα παιδί, γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ. Γι' αυτό σήμερα στέλνουμε στο 19-8-10 το μήνυμά μας ή κάνουμε την κλίση μας. 19-8-10 παρακαλώ. Πάμε ψηλά. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι τα παιδιά έχουν φτιάξει κάτι για σας που συμμετέχετε σήμερα όλοι εδώ. Φοβερό. Να σου φέρει το 2017 ό,τι θέλει ένα παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς. Πάμε να υποδεχτούμε. Περάστε κύριε, περάστε. Περάστε στο σαλονάκι μας. Περάστε στο σπιτικό μας. Ξεπουλάμε. Ο Θωνας Μεταξάς. Κοιτάξτε να δείτε πώς θα μεγαλώσει η παρέα. Όθωνα, καλώς σε βρήκαμε για αρχή. Καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου αυτή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρωτοβουλία όλων των ανθρώπων ναι, εδώ, του Σταρ, του Σταθμού. Και τις εκπομπές γενικότερα. Είναι ένα πολύ αξιόλογο βήμα, γιατί το χαμόγελο το έχουμε ανάγκη όλοι. Πού σε βρίσκουμε σε ένα όθωνα αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα έχω με αυτή την ερωμένη των τελευταίων ετών τη μουσική. Και το πας καλά. Ναι, προσπαθούμε. Όχι, όχι, το πας πολύ καλά και γεμίζεις μαγαζιά, τα μαθαίνω. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο Passport Upstairs κάθε Τρίτη από 13 του μηνός, 20-27 Δεκέμβρη και 3 Ιανουαρίου. Για 4 Τρίτες είμαστε αρχικά. Και θέατρο από 19 Ιανουαρίου στο Θέατρο Κιβωτός, ένα μυθιστόρημα του Γιάννη του Μάρη. Ποιο? Η κυρία της νύχτας, λέγεται, με τη Φρόσο τη Λίτρα σκηνοθέτη. Και με τη Λίνα τη Σακά θα είμαστε μαζί. Α, μ' αρέσετε. Ναι. Μ' αρέσετε με τη Λίνα. Δύο.
Όχι, όχι, που έβγαλε και άλλη ηθοποιή. Ναι, ωραία. Πάμε αλλά... να υποδεχτούμε τώρα για να μας τραγουδήσεις, ναι, και να μεγαλώσει η παρέα. Ναι. Αυτό τον έφηβο τον άλλο, ξέρεις, του, ναι, σταθμού. Αυτόν τον περίεργο τύπο. Ναι. Ξελοποιώ, χρωστάω σήμερα την γραβάτα μου. Δεν ήξερα καν να τη δένω. Ζητώ συγγνώμη. Αλήθεια. Ναι, μου λέει που πας, θα γίνει με ρεζίλη. Έλα εδώ, έλα εδώ. Και μέσωσε. Παναγιώτη Στάφη, σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Για αυτό με φώναζε. Για σένα μιλούσαμε. Για να τραγουδήσω. Όχι. Φοβάμαι το χαριτάτο να σου πω. Αυτό τώρα, τώρα. Άμα τραγουδήσω εγώ. Και να υποδεχτούμε και έναν άλλον πολύ σπουδαίο και σημαντικό δημοσιογράφο αυτής της εκπομπής. Κάτσε όρθιο, σε παρακαλώ. Θα πει ο κύριος Βάιος Σύρος. Δεν έχεις δίκιο. Βάιος Σύρος. Τι ωραία, ε. Οικογένεια, πολύ ωραία. Δεν τολμώ να τραγουδήσω κάτω. Όχι, όχι, ούτε εγώ. Καθίστε παρακαλώ. Ένα ρεμπέτικο θα πω, μην αγωνίζετε. Ένα ρεμπέτικο. Όχι καθόλου. Κοιτάξτε, ο συνδυασμό. Είμαστε πολύ ωραία οικογένεια. Είναι χαριτάτο, είναι επικίνδυνο αυτό εδώ. Το φοβάστε, δεν είναι αλήθεια. Η γραμμάτα δική σα όμω δεμένη, από εσά είναι δεμένη. Αλλά του λύνετε και τον κάνετε, ξέρω πώ. Ο Σπύρο είναι καταιγιστικό. Αστήρευτο. Δεν είναι πολύ ωραία που σήμερα ένα άλλο σταθμό έρχεται σε αυτόν εδώ το σταθμό και κάνουμε κάτι όμορφο όλοι μαζί. Το είπα και πριν, τον ακούω κάθε μέρα. Τώρα τον βλέπω και όλα έχουμε καιρό να ειδοποιηθούμε. Στη Γιάφκα, ναι. Ευχαριστώ θερμά. Λόγω αστυνομικού ρεπορτάζ. Έτσι, η Γιάφκα είναι προσεγγίζει. Λοιπόν, έχετε να πείτε πάρα πολλά, αλλά θέλετε να ανεβάσουμε το κέφι και τις κλήσεις. Μάλιστα. 19 από το 10, παρακαλώ. Πάμε. Λέξη χαμόγελο SMS ή κλήση 19 από το 10. Από σταθερό κινητό. Λοιπόν, για όλου. Για πε τα καλά, Παναγιώτη. Είναι ιερό ο σκοπό. Πράγματι, λοιπόν, 19, 8, 10 μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε για τον απλό στο λόγο ότι κυρίως σε αυτά τα χρόνια της κρίσης πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η αλληλεγγύη μας όλους τους ανθρώπους πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Και κυρίως να πω κάτι, επειδή ξέρω τον αριθμό των κλήσεων, θέλω μέχρι τις 3 που να κλείσει αυτή η εκπομπή, για να μου φύγει αυτό το άγχος και η αγωνία που είχα από την αρχή, να διπλασιαστεί ο αριθμός που έχουμε μέχρι τώρα. Ναι, έτσι, γι' αυτό το λέω. Θέλω να μας το κάνετε αυτό το χατήρι. Ενωνόμαστε όλοι για ένα καλό σκοπό. Ακούμε για στόχους αυτή τη χώρα, στόχους οικονομικούς. Ακούμε. Έχουν υπομείνει τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας. Αυτός είναι ένας καλός στόχος. Σημαντικός στόχος. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Και νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται είναι ορατή σε όλους. Δεν είναι κάτι που θα κάνουμε κτλ. Είναι κάτι που γίνεται χρόνια. Και λόγω του ρεπορτάζ ασχολούμαστε με το χαμόγελο του παιδιού. Υπάρχουν ιστορίες που δεν ξέρει κανείς. Υπάρχουν ιστορίες που ξεκινήσανε, που τελειώσανε, που ολοκληρώθηκαν με ένα χαμόγελο. Κάποιες που με δάκρυα. Δύσκολες στιγμές νομίζω και αξεπέραστες πολλές φορές ψυχολογικά και από εσάς. Ένα τεράστιο έργο και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει ένα τηλεφώνημα. Ένα SMS, ένα τηλεφώνημα. Και τώρα Βάια θα τον ευνηδιάσω με κάτι. Εσύ με πήγες να μιλήσεις, αλλά περίμενε. Θα τον ευνηδιάσω με κάτι γιατί το έμαθα. Από τη σύζυγό του τη Χαρά πήγε στην Πάτρα γιατί ένας φοιτητής του πήρε το πτυχίο. Τον ευχαρίστησε. Είδες, ευνηδιάζω. Είδες πώς τα μαθαίνω όλα. Και έκλαιγε. Από μωρό, έτσι. Από μωρό. Και έκλαιγε σαν μικρό παιδί, ετούτος δω. Μα είναι παιδιά του όλα. Κοιτάξτε, είναι όλων. Θέλουμε να το πούμε. Ο Αλέξανδρος, ένα παιδί αστέρι. Τελείωσε πριν το πτυχίο ότι και υπάρχει υποτροφία στα οικονομικά τώρα και τον επόμενο χρόνο λέει θα είμαστε στο Μέγαρο που θα πάρουμε το πτυχίο. Μεθαύριο ορκίζεται ένα Εύελπη, ένα άλλο παιδί μα που ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει στη σχολή. Είναι πολύ ψηλό μόρια κατά. Από μικρό παιδί. Και με πήρε να με καλέσει να μου πει πρέπει να είσαστε έτσι. Είστε ο πλέον πολύτεκνο, έτσι. Ναι, και η πολιτεία δεν σα αφήνει. Θέλω να πω τώρα κάτι που είπε. Κοίτα, ο πλέον πολύτεκνο έχασε παιδί και έγινε πολύτεκνο. Γι' αυτό πάμε κλήσεις εσύ που τα λες ωραία. Όχι, στις κλήσεις όλοι θα πρέπει να συνδράμουμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτεία δεν συνδράμει αυτόν τον πολύτεκνο. Μην το ξεχνάμε. Ο λόγος σας αυτή τη στιγμή γιατί θα είναι να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορία. Το ξέρω. Και μέχρι τέλος να κάνουμε ρεπορτάζ στο δελτίο. Μηνός, ενώ με βρήκαμε κάποια λύση με τον κύριο Αλεξιάδη, άλλαξε και περιμένουμε και στέλνουμε το μήνυμα στην νέα υπουργό. Για να μην πούμε τα θέματα που κάνουμε, ότι δυστυχώς τον τελευταίο καιρό τα θέματα του χαμόγελου του παιδιού έχουν να κάνουν με τον ένφια. Πέστα, έχουν να κάνουν με τα τέλη κυκλοφορία. Έχουν να κάνουν με την έλλειψη συνδρομής απέναντι σε αυτόν τον ευγενή σκοπό. Όμως υπάρχουν κάποιοι υπουργοί όπως ο υπουργός παιδείας, ο οποίος πήρε τηλέφωνο αμέσως να δει με τον καινούριο υπουργό και ο κύριος Φίλης που πήραν
ανάμεσα σου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μονάδες που προσπαθούν να βρουν. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν πρέπει να είμαστε μονάδες ως κράτος. Πρέπει να είμαστε κράτος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Έτσι, έτσι. Και το κράτος, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να συνδράμει, θα έπρεπε τουλάχιστον να μην αφαιρεί δυνάμεις. Δεν σας κούρασε κάθε αυτό χρόνο το ίδιο τροπάρι όμως. Πάντως, να πω κάτι. Επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία και πήγα στο Μοσχάτο, σε ένα από τα σπίτια του Χαμόγελου και στολίσαμε όλη η εκπομπή το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί. Αυτό που ένιωσα μπαίνοντας είναι ότι μπήκα σε μια κανονική οικογένεια όπου τα παιδιά σπίτι είχαν ανάγκη από φίλους. Έμπαινες μέσα στο σπίτι και έβλεπες την αγκαλιά. Ήθελαν να γίνεις μέλος της παρέας τους. Αυτό για μένα έλεγε πολλά. Δεν δημιουργήθηκε δηλαδή μια ιδρυματοποίηση του παιδιού που το παιδί φοβισμένο μπαίνεις μέσα και λέει ποιος είναι αυτός, τι θα μου κάνει. Καταλαβαίνεις αμέσως την ατμόσφαιρα. Είναι παιδιά που μέσα από το σκοτάδι βρήκαν αγκαλιά και δίνουν αγκαλιά. Μα ξέρεις τι είναι, Σπύρο μου, κοινωνικοποιούνται τα παιδιά στο χαμόγελο του παιδιού. Δεν περιθωριοποιούνται. Μέσα στη γειτονιά. Είναι ακριβώς. Και αυτό που περιγράφει ότι καταλήγουν στο πανεπιστήμιο και ο ίδιος σαν πατέρας εντός ή εκτός εισαγωγικών πηγαίνει και τα καμαρώνει, αυτό είναι μια κανονική διαδρομή για να πούμε. Και οι άνθρωποι του σπιτιού τους βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά για να πάνε εκεί να καταλήξουν. Και αυτά τα παιδιά είναι καλύτεροι φίλοι των παιδιών μας, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι φίλοι των παιδιών μας. Να πω κάτι που επιτρέψει παραδείγμα. Ένα λεπτό. Λίγο προς τιμήν αυτών των δύο υπέροχων δασκάλων του ρεπορτάζ, του Βάιου και του Παναγιώτη. Πραγματικά. Είναι δύο εκπληκτικοί ρεπόρτερ, δάσκαλοι του ρεπορτάζ. Υπήρξαν και για μένα δάσκαλοι του ρεπορτάζ. Έλα, Παναγιώτη, είμαστε μεγαλύτεροι. Είναι ότι είμαστε μεγαλύτεροι από όλη την Ελλάδα. Στο πρόσωπό σας θέλω να πω μια καλή κουβέντα ή την κουβέντα που θέλω, ελπίζω να ακουστεί καλή για όλους τους ανθρώπους που είναι στο μάχημο ρεπορτάζ, όπως είσαστε και παραμένετε εσείς. Αστυνομικό ρεπορτάζ, δικαστικό ρεπορτάζ, καθιερωμένοι και οι δύο συνάδελφοι πίσω από εσάς είναι αγωνίες γονέων, ανθρώπων που θέλουν να γίνουν γονείς και δουλεύουν ολημερείς χωρίς ωράρια στο ρεπορτάζ. Και κάθε φορά που φτάνει ένα περιστατικό πριν πάει στο χαμόγελο, υπάρχει το δάκρυ που δεν φαίνεται του ρεπόρτερ, τη γυναίκα ρεπόρτερ, του άντρα ρεπόρτερ, του Βάιου, του Παναγιώτη, είτε στο τμήμα, είτε στο μεταγωγόν, είτε στα δικαστήρια. Που λες, πού θα πάει τώρα αυτό το παιδί, πού θα το πάνε αυτό το βρέφος, και γιατί ξέρουμε το κενό που υπάρχει από το επίσημο κράτος εδώ και δεκαετίες. Λέγαμε προηγουμένως για τον Θεός χωρέας τον καλά να είναι εκεί που είναι, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο και άνθρωπο. Τον είχα ρωτήσει κάποτε, ρε Γιώργο, μετά τόσους πολέμους που έχεις περάσει, δεν έχεις σκληρύνει. Μου λέει κανείς λάθος. Έχω γίνει πάρα πολύ ευαίσθητος. Και στη Βαγδάτη του είχαν έρθει από πάνω το έτσι. Ότι όταν έβλεπα τις ιστορίες, και ο Βάιος έχει τεράστια εμπειρία, θα στο επιβεβαιώσει πιστεύω, όταν έβλεπα παιδιά και ανθρώπους τέτοια ιστορία στα δικαστήρια πιο μικρός, ήμουν πιο αποστασιοποιημένος. Πλέον, και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι γονιός ή δεν είμαι. Αυτό είναι μια ανθρώπινη διάσταση. Δεν έχει να κάνει με το ένστικτο του γονέα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την ευαισθησία, βλέποντας τις προσπάθειες που γίνονται και τα δράματα που παίζονται κάθε μέρα εκεί μέσα. Πολλές φορές είσαι και καχύποπτος. Παλιότερα. Σωστό. Τώρα όχι. Σωστό. Τώρα ειλικρινά όχι. Και θέλω επ' ευκαιρία. Πέστα, πέστα. Λοιπόν, πέρασε από αυτά ο Κώστας. Συνεχίζουν να κάνουν το, να βάζουν τις ίσκες. Αλλά δεν λέμε τέτοια σήμερα. Θυμάμαι ένα περιστατικό που με συγκλώνησε. Ένα περιστατικό που έχει ανάμειξη και άμεση δράση. Πείτε ό,τι θέλετε για την αστυνομία. Δεν με αφορά. Και μόνο το ότι είχε γίνει μία πομπή 15 μοτοσυκλετιστών της άμεσης δράσης, ομάδα Δίας, Δέλτα, Ζήτα κτλ. Να προσπαθούν να μεταφέρουν ένα παιδάκι στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο μας. Με το ασθενοφόρο. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους απαξιώνουμε και υπάρχουν και τους βραβεύσαν πριν από λίγο καιρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στη δημόσια διοίκηση, οι μονάδες που λέμε, είναι αυτοί που μας δίνουν λύσεις. Αν δεν ήταν αυτοί, εμείς θα μας τα. Και δεν χρειάζονταν να πάνε 20, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν χρειάζονταν 20. Πήγαν γιατί το θέλαν. Ακριβώς. Πάμε ακριβώς. Να ακούσουμε όσο να κάνουμε τη γιορτή. Να πάρουμε τις κλήσεις. 19-8-10. Πέστα και δίνω τραγούδι. 19-8-10 λοιπόν, όλοι μπορούμε με ένα τηλεφώνημα ή με ένα SMS να κάνουμε καλό. Και το καλό πάντα έρχεται καλό μετά από τον άνθρωπο. Το καλό φέρνει καλό. Πάμε! Μιας στη θλίψη μου και βρες μια λέξη τώρα πες μου αν θες, αν θες να σ' αγαπήσω. Όταν τα μάτια σου κοιτώ, το βάθος τους μη φοβηθώ, να μπω να περπατήσω. Στο δειλινό σου να κρυφτώ, τότε που φεύγεις, που μ' αποφεύγεις και σε κυνηγώ. Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ, αγάπη είναι αυτό,
έρχομαι μαζί σου. Μα λες τη θλίψη μου φώτια, στον ουρανό μικρή φώτια, και πώς να την αγγίξω. Ρωτάς ποια λέξη σου ζητώ, που αν την πεις θα σ' αγαπώ. Φοβάμαι, ψιθυρίζω. Στο δειλινό σου να κρυφτώ, τότε που φεύγεις, που με αποφεύγεις και σε κυνηγώ. Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ, αγάπη αν είναι αυτό, θα έρχομαι μαζί σου. Λίγο πριν μπορούμε να έχουμε στα μόνιτο. Η Κατερίνα Σουλιώτη! Σουλιώτη, εδώ! Δεν σε νοιάζει αυτό το καλεσμένο σου! Γεια σου, Αθωνά, συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πολύ. Πολύ μιλάς για τον Αθωνά. Τι τραβάμε με αυτές τις γιορτές. Η Σουλιώτη μου είχε υποσχεθεί ότι θα με κάνει κριτή στο Voice. Ναι, να έχεις υπόψη. Η Σουλιώτη όπως το βλέπω με τον Αθωνά. Να πατήσω το κουμπί ήμουν έτοιμος. Φαντάσου
Παναγιώτη, ξέρει τώρα. Όθωνα, από τότε που ήρθε, έχει ανέβει στο γραφείο και μα λέει τον είδε στον Όθωνα. Ναι, λέω τι όμορφο είσαι. Φαντάσου, ξέχασα το Σάκη Ρουβά, Παναγιώτη. Αυτή είναι μια σύγχρονη τραγωδία τη ελληνική τηλεόραση. Παρακαλώ, μια προδοσία. Ξέχασα το Ρουβά. Να υπάρχει αυτό εδώ. Ναι, παρακαλώ, μια φωτογραφία. Να υπάρχει. Αυτό παρακαλώ. Αγάπη μου. Σήμερα συμπολίτη η αποκαθήλωση του Σάκη, δηλαδή. Όχι. Έκανε την αποκαθήλωση του Σάκη. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και το χαμόγελο του παιδιού. Δίνει για σας δωράκια που φεύγετε. Εδώ, εδώ. Τα έχουμε πίσω εδώ, πίσω, πίσω. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζωγραφιά για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα είπαμε όλα και που εμφανίζεται και που εμφανίζονται στις ειδήσεις του ΣΤΑΡ. Εμείς συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις την προσπάθεια. Πάμε. Ενώ έβλεπε τις εικόνες, όμορφες ξένιαστες μέρες για τον μικρό Ανδρέα. Για την οικογένειά του. Για την οικογένειά του. Και θέλω να πούμε, Σπύρο, πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη εδώ, την επόμενη, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή και απόλυτες η ανατροπή τίποτα. Είναι για τον καθένα μας από τη μια στιγμή στην άλλη. Σήμερα είμαι καλά, αύριο δεν είμαι. Σήμερα έχω ανάγκη, αύριο δεν έχω. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς που δεν έχετε ανάγκη, δώστε σήμερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Στο 19810 λοιπόν, στέλνετε SMS γράφοντας τη λέξη χαμόγελο ή τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Γιατί που ξέρετε, αύριο εσείς που δώσατε, θα σας δώσουν αυτοί που πήραν από εσάς. Θα πάρετε. Έτσι. Λοιπόν, να το για πω, βασέτο, ναι. Η πρωινή βάρδια του χειρουργείου του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου της Χίου σας στήριξε με ό,τι διέθετε ο καθένας μας. Μπράβο σε όλους σας και μη σταματάτε ποτέ να στηρίζετε τα παιδιά. Το μέλλον αυτού του τόπου είναι τα παιδιά. Μεγάλη συγκίνηση για όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, στους επιστήμονες, ιατρούς και νοσηλευτές στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου. Να πω ότι οι γιατροί μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτοί που τόσα χρόνια μας στηρίζουν εθελοντικά και παρόλο που λένε διάφορα κλπ. Θα ήθελα να πω μόνο. Να λέμε τα καλά. Όχι μόνο τα καλά. Αν δεν ήταν εκείνοι, δεν θα είχαμε εμείς προληπτική ιατρική, δυνατότητες στο προσφυγικό και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Να είστε καλά, όλοι εσείς που παλεύετε με αντίξωρες συνθήκες και στηρίζετε τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Θέλω να είναι έτοιμη και η Ιωάννα Κομματά σε λίγο να μας δώσει το κλίμα από τα social media της εκπομπής, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Σε λίγο ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος τον διώξαμε σήμερα από εδώ γιατί έχω άλλο αγόρι. Δημήτρη μου, λυπάμαι, είσαι ένα ρεπό σήμερα. Σε λίγο όμως, σε λίγο. Θα του τα πει σε λίγο γιατί είναι ζηλιάρης, δεν ξέρει. Δεν μπορεί να πει. Τον ξέρω εγώ χρόνια. Αλλά τώρα θέλω να υποδεχτώ αυτό το κορίτσι που γνώρισα πέρυσι. Και γνώρισα πέρυσι γιατί με το σύζυγό τη, το Βαγγέλη τον Πάνου, ο οποίο είναι ο θετός γιος τη πόλη Πάνου, συνάντησα χάρη σε εκείνον και τούτο εδώ το κορίτσι. Μαγεύτηκα από τη φωνή του και της είπα ότι αδικεί τον εαυτό της. Σήμερα λοιπόν κάνοντας αυτή τη γιορτή Κώστα μου και ενώ έχει βγάλει δικό της τραγούδι, της λέω θέλω να έρθεις και να πεις στον κόσμο για να δείξεις το τέμπο της φωνής σου ένα τραγούδι που δεν έχει σχέση με αυτό που θα έλεγες σε ένα κέντρο, αλλά έχει σχέση με την έκταση της φωνής σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι και συγκινημένη και μπράβο για αυτό που κάνετε και μακάρι όλοι να στηρίξουμε και να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια γιατί είναι ό,τι πιο ωραίο μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ να σας τη συστήσω, έχει και μωράκι. Oh. Κοριτσάκι, ναι. Τη μικρή πόλη πάνω.
Είναι 9 μηνών. Ε, και είναι 9 μηνών. Για αυτά τα μωράκια δουλεύουμε. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν πρόβλημα, αλλά ένα δίκτυο προστασίας για όλα τα παιδιά για να μην έχουν πρόβλημα. Και να πω και κάτι που μπορώ να το πω, δεν έχω πάρει άδεια, αλλά θα το πω. Ο άνθρωπος που μας έφτιαξε τα ηχητικά σήμερα είναι ο σύζυγός της, ο Βαγγέλης ο Φτάνου, και τα έκανε αφιλοκερδός. Για το χαμόγελο του παιδιού, έτσι. Να το λέμε. Καλά. Τον ευχαριστώ κι εγώ. Τον ευχαριστούμε όλοι. Πάμε να σε ακούσουμε. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent tout réclamé, parce que comme une mère tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots dorés, je vais crier, je t'aime, je t'aime. De cinéma, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Alors je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ceux dont seul un frère le gardien avoué. Dans cette maison de pierre, sortant nous regarder danser. Je t'en veux la guerre de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime. Παιδιά, για σένα θα το ανοίξω για να δείτε πώς ζωγραφίζουν τα παιδιά του είναι χαμόγελου. Είναι μικρούλια η Μαρία. Είναι μικρούλια η Μαρία. Οπότε θα το βάλεις στο δωμάτιό σου. Εννοείται, δεν το συζητώ. Και ξέρεις τι, θα βγω το πρόγραμμα, αλλά επειδή έτσι σε γνώρισα και έτσι είδα τη φωνή σου και μαγεύτηκαν όλοι εδώ, θέλω να μου πεις λίγο από πόλη πάνω. Θέλεις ακαπέλα. Είσαι νύφητης, ας πούμε. Έχεις παντρευτεί το θετό της παλικάρι. Έχεις ένα κορίτσι, σωστά δεν το λέω. Τη μικρή πόλη. Τη μικρή πόλη. Λίγο έτσι δώσ' μας, λίγο ρεφρέν κουπλέ και να σε αποχαιρετήσουμε. Έτσι, για αυτούς που μας βλέπουν. Για αυτούς που μας βλέπουν. Τι σου κάνα και πίνεις. Τσιγάρο στο τσιγάρο. Κι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου γιατί δεν μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά.
Και είναι άγγελοι στη γη. Για μένα κάποτε ο Ανδρέας ήταν ένα παλικάρι που συνάντησα. Μετά έγινε άγγελος και στη συνέχεια είναι και ο δικός μου άγγελος και ο Κώστας το ξέρει. Πάμε στη γραμμή 11.040, γραμμή προσφορών. Εκεί είναι, παρουσίασε τον εσύ. Ο υπέροχος, ανυπέρβλητος, ο μοναδικός Δημήτρης Στρουμπάκος, παρακαλώ. Το κέντρο του χαμόγελου του παιδιού. Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε, θα το βροντοφωνάζουμε το μήνυμα του μικρού Ανδρέα, θα το βροντοφωνάζουμε όσες φορές και αν βγούμε και εμείς από εδώ, από το Μαρούσι, όπως είπαμε και πριν από το επιχειρησιακό κέντρο του χαμόγελου του παιδιού. Είναι ένα μήνυμα που μας εμπνέει, μας καθοδηγεί. Να σας πω ότι τα παιδιά όταν χαμογελάνε, ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Γινόμαστε και εμείς λίγο καλύτεροι όταν τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Θέλουμε τις προσφορές του κόσμου. Θέλουμε ο κόσμος να αγκαλιάσει τα μικρά τα παιδιά. Να μας πει και η Σοφία Εθόδου που βρίσκεται δίπλα μας τις προσφορές που περιμένουμε. Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μια γιορτή πραγματικά σήμερα. Ενωνόμαστε και εμείς εκεί με τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και με τη Ζήνα και με τον Σπύρο και με τον κύριο Γιαννόπουλο. Περιμένουμε την αγάπη. Και με τους υπέροχους καλεσμένους που έχουν έρθει μέχρι τώρα και που θα συνεχίσουν να έρχονται. Βλέπω ωραία πρόσωπα απ' έξω, χαμογελαστά. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τις προσφορές του κόσμου. Στο 11.040 ιδιώτες, εταιρείες, καταστήματα, επιχειρήσεις μπορούν να καλέσουν. Είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι να δεχτούμε τις προσφορές. Για προσφορές μεγαλύτερες της τηλεφωνικής κλήσης και του SMS μπορούν να καλούν στο 11.040. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήθελες κάτι να πεις, Κώστα, γιατί έχω μια εθελόντρια εκεί που κάτι θέλει να πει. Τονίζουμε ότι είναι τηλεφωνικός αριθμός που μιλάνε με τους ανθρώπους εκεί. Δεν χρεώνεται, γιατί κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο για χρέωση. Όχι. Δεν χρεώνεται. Να μην τα μπερδέψουμε. Στο 19810 το ίδρυεται το 248. Εκεί αν είστε μεγάλες εταιρείες, τροφίμων, εξοπλισμού, τα πάντα. Σπίτια, αν θέλετε κάποιες κυρίες να αφήσετε γιατί... στο χαμόγελο του παιδιού. Όλα είναι ευπρόσδεκτα και έχουν συμβεί, Κώστα μου. Και έχουν συμβεί. Έτσι. Και μάλιστα μια μεγάλη κυρία του κινηματογράφου και όχι μόνο, η Μέρη Χρονοπούλου, φάνηκε πόσο μάγκησα ήταν, γιατί αυτό λέω εγώ. Η υπόλοιπη ζωή μας τιμά την πρώτη. Να σου πω κάτι που δεν το έχω πει για την Χρονοπούλου που την γνωρίζω πολλά χρόνια πριν και μας στηρίζει με την παρουσία της και την μοναδική της ψυχική. Θα μου το συγχωρέσει, αλλά πρέπει να το ξέρουν κάποιοι. Πριν από πολλά χρόνια ήρθε και με βρήκε για να μας δώσει κάποια χρήματα. Και μου είπε: έχω 2 εκατομμύρια, πολλά χρήματα για την εποχή εκείνη, για το χαμόγελο. Σε δραχμές τότε. Σε δραχμές, ναι, τόσο παλιά. Της λέω. Μιλήσαμε μαζί, φάγαμε και κατάλαβα ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση της οικονομικής. Ναι. Κατάλαβα ότι αυτά θα τα στερηθεί. Και έτσι είπα: δεν το δέχομαι το 1 εκατομμύριο. Να δεχτώ το 1 επειδή το θέλεις. Και δεν το δεχτήκαμε με την έννοια ότι προσπάθησα να καταλάβω. Και δεν το έχει ξεχάσει ποτέ αυτό. Και κάποια στιγμή που έφτασε σε κάποια έτσι διαδικασία, μας είπε ότι το σπίτι μου, αυτό το σπίτι που δεν είναι τόσο η αξία του, που έχει αξία γιατί είναι ένα μικρό σπιτάκι, είναι η ιστορία της Χρονοπούλου που τα κρατηθεί έτσι όπως είναι. Μας το έγραψε και εγώ θέλω να απαλλαχθώ από τα επίγεια και να φύγω από τη ζωή μόνο και μόνο έχοντας υπόψη μου ότι αυτό που κάνεις, Κώστα, και όλο το χαμόγελο είναι σημαντικό. Αλλά αξιολόγησε έτσι, μπράβο, η Μέρη Χρονοπούλου το τι προσφέρει και πού το προσφέρει. Έκανε τη δική της και εσωτερική, αν θέλετε, εργασία, αλλά σκέφτηκε, έχει την επιλογή της. Δεν άρχισε να ψάχνει γενικά, ούτε άκουσε ενδεχομένως φωνές. Μην το δώσεις. Συνήθως έχουμε μια εγωπάθεια, ένα εγωισμό. Όχι, σου λέει εκεί αξίζει. Και επειδή μας ακούει, αξίζει, κύριε Γραφή. Και ξέρω ότι μας βλέπει πάντα, είναι και τηλεθεάτριά μας και την αγαπάμε πολύ. Εγώ υποκλίνομαι έτσι κι αλλιώς και λέω πάντα ότι η ζωή της μετά είναι σπουδαιότερη της πρώτης που κάνει μεγάλη καριέρα. Έτσι. Αυτό που κάνει τώρα είναι σημαντικότερο όλο. Και να πω κάτι. Εμένα ακούστε, μην κοιτάτε, γιατί εγώ μαθαίνω κουτσομπολιά και λέω. Ο Κώστας Γιαννόπουλος πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Όταν έκανε την τελευταία χημειοθεραπεία της Αγίας Εκατερίνης, ήμουνα εγώ εδώ και περίμενα. Τώρα πήρε τα αποτελέσματα. Και ο φύλακας άγγελός του στη γη, η γυναίκα του η Χαρά, μου μετέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος
γιατί και οι τωρινές του εξετάσεις είναι καθαρές. Τα μαθαίνω όλα. Γιατί όλος ο κόσμος θέλει να ξέρει πώς είναι, οπότε είναι ωραίο να το πούμε. Και θέλω, Σπύρο μου, γιατί με πλησίασε μια κυρία και μου λέει, θέλω κάτι να πω. Δώστε μου, μου λέει, σας παρακαλώ. Κυρία η κυρία Ολυμπία. Ένα λεπτάκι, σ' ακούμε, Ολυμπία. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ολυμπία. Είμαι θελόντρια στο Δημιουργικό Εργαστήριο του Χαμόγελου του Παιδιού και θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα, όπως το ξεκίνησε ο κύριος Γιαννόπουλος, αυτό το σκοπό με αφορμή την επιθυμία του παιδιού του. Και εγώ, έχοντας την απώλεια του δικού μου του παιδιού, που είναι άγγελος στον ουρανό αυτή τη στιγμή, θέλησα να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να βοηθήσω με τον τρόπο που μπορώ και να εισπράξω θετικά την απώλεια του παιδιού μου και όχι αρνητικά, βοηθώντας με όποιο τρόπο μπορώ. Εγώ μπορώ με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο βοηθάω. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους γονείς που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση. Μην καθίσουν σπίτι. Η ζωή δυστυχώς θέλοντας και εμείς συνεχίζεται. Αν μπορούσαμε να ανατρέψουμε αυτό το γεγονός, θα κάναμε τα πάντα. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε να δώσουμε όλη την ψυχή μας σε αυτό το σκοπό. Είναι πολύ θετικό να βοηθάμε. Έστω και από τη θλίψη μας βγαίνει η χαρά. Ολυμπία, πότε έχασες το παιδί σου? Πριν 1,5 χρόνο. Και είσαι έτσι. Μάλιστα. Μπράβο. Είδες λοιπόν πως εγώ ξέρεις, λέω, ο πόνος φέρνει δημιουργία, ενώ η δημιουργία δεν φέρνει πόνο, φέρνει χαρά, αγκαλιές και φιλιά. Ολυμπία, να πω κάτι που προκύπτει ως σκέψη και νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών φίλων τηλεθεατών, ανδρών γυναικών, παιδιών μας παρακολουθούν. Κάνατε το δικό σας πένθος, το δικό σας βάρος, το κάνατε δημιουργία. Το κάνετε φαρτήριο, κίνηση για να βοηθήσετε τον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς. Πήρατε μια απόφαση που έλεγε το αγγελούδι μου θα είναι χαρούμενο εκεί που είναι όταν θα βλέπει τη μαμά του να προστατεύει άλλα αγγελούδια. Ακριβώς, αυτό είναι. Για να καθυστερήσουν να έρθουν στην παρέα του. Ακριβώς. Ο σκοπός είναι για να είναι ήσυχη η ψυχή των παιδιών μας και των οποιοδήποτε δικών μας ανθρώπων. Πρέπει εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Αγαπητή Ολυμπία, η ζωή δεν σταματάει. Πρέπει να προσφέρουμε κάθε μέρα. Σήμερα με το μήνυμά μας. Σήμερα με το μήνυμά μας. Με την κλίση μας. Με όλα αυτά τα χαρτάκια που σας δείχνουμε. Αυτό το μήνυμα που περνάει η Ολυμπία τώρα είναι. Δεν υπάρχει. Είναι μια γυναίκα που πριν 1,5 χρόνο έχασε το παιδί της, το αγγελούδι της. Σήμερα δηλώνει παρόν σε αυτό το μαραθώνιο. Είναι θελόντρια στο Χαμόγελο του Παιδιού και λέει: μην κάθεστε στα σπίτια σας. Βγείτε για να φέρετε τη χαρά σήμερα και τη δημιουργία. Η αγαπητή Ολυμπία μας στέλνει ένα μήνυμα, αγαπητή φίλη μας, κυρίως εμάς που είμαστε εργαζόμενοι στην τηλεόραση. Μου, εδώ δική μας, ότι η τηλεόραση μπορεί να είναι για καλό ή μπορεί να είναι μόνο για καλό. Το παράδειγμα της Ολυμπίας. Τι μας μαθαίνει, αγαπητοί φίλοι, σήμερα, φίλες, φίλοι, ότι δεν πρέπει να προσφέρουμε εδώ σε αυτά τα χαρτάκια μόνο το μήνυμά μας σήμερα. Θα το κάνουμε. Αλλά όχι μόνο για τα παιδιά που είναι στο Χαμόγελο ή που θα βρεθούν αύριο μεθαύριο τα επόμενα χρόνια στο Χαμόγελο. Να προσφέρουμε και τα παιδιά μας που είναι μια χαρά. Είναι μια ευχή που τα παιδιά μας, τα δικά μας είναι καλά. Χρωστάμε λοιπόν απέναντι σε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στο Χαμόγελο το γεγονός ότι τα δικά μας παιδιά είναι καλά. Μπράβο. Τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά που θα είναι στον κόσμο, για τα παιδιά που είναι καλά. Μια ευχή για τα παιδιά που δεν είναι καλά, που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Υποκρινόμαστε, Ολυμπία, στο μεγαλείο της ψυχής σας. Το ωραιότερο μήνυμα της εκπομπής ήταν το σημερινό. Το μικρόφωνο, Ολυμπία. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω. Με πλήρη γνώση και με πολλή ταλαιπωρία του παιδιού μου και εμένα. Έφτασε 3 ετών σχεδόν, με πολλή ταλαιπωρία. Και πιστέψτε με. Δεν υπάρχει καλύτερη γαλήνη στη ψυχή να βοηθήσεις με κάποιο τρόπο άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Γογό εδώ θέλει να δώσει και εκείνη το δικό της μήνυμα. Δεν μπορούσε να κρατηθεί η Ολυμπία μου από σένα. Αλλά έτσι είναι. Είναι νέα μαμά, μπορεί να καταλάβει πώς είναι να χάνεις ένα αγγελούδι. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το διαχειριστώ σαν και σένα, αλλά βλέπω πώς στέκεσαι στα πόδια σου και πώς το βροντοφωνάζεις και αυτό τα λέει μπράβο όλα. Της, και μπράβο της και μπράβο σας και καλή δύναμη και καλή συνέχεια και ελπίζω κάποια στιγμή όλος ο κόσμος να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε, γιατί καμιά φορά σκέπτομαι ότι βρισκόμαστε σε λίθαργο και μας απορροφάει η ζωή, μας απορροφούν οι σκέψεις μας, τα δίθεν προβλήματά μας και ξεχνάμε ότι δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τα πιο όμορφα πλάσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να υποδεχτούμε
τους οποίους θα βάλω μαζί μέσα. Έχω λόγο που θα το κάνω αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που ο ένας ήρθε στο Star πριν από ένα χρόνο, σχεδόν. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα κλείνει αυτό το χρόνο. Φρέσκος, φρέσκος. Οι άλλοι είναι πολλά χρόνια εδώ στο Star. Όμως είναι φίλοι. Τον άνθρωπο που ήρθε τώρα στο Star, εγώ τον γνωρίζω από τα πρώτα μου βήματα. Τι εννοώ? Βγήκαμε μαζί στο πρώτο ρεπορτάζ. Κάναμε την πρώτη πλημμύρα. Oh. Τα κούνια, εγώ, πράγματα. Και σου λέει ο άλλος, πού πας εσύ Ζήτα, πού πας. Γιώργος Σαραντάκος, Ράνια Τραγόπαλου. Oh. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια. Αυτά είναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοίτα, κοίτα. Σ' αγαπώ. Μπράβο. Υπέρο, υπέρο. Τι κάνετε? Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, παιδιά. Δυνατά. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε, καθίστε. Οι κυρίες προηγούνται πάντα. Θα σας αποκαλύψω κάτι. Η διαστροφή, η δημοσιογραφική. Ο καυγάς που έγινε στα παρασκήνια, φίλοι τηλεθεατές, για το ποιος θα βγει με τη Ράγια. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε. Αγώνας. Ο Στάνης και ο Σαραντάκος με κοροϊδεύουν. Αυτά είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι να πω ότι και ο Στάνης ήθελε να βγείτε μαζί. Ο κουμπάρος μου είναι. Γι' αυτό τα λέω. Έχω να πω κάτι. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι τριπλά συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ. Ο πρώτος είναι γιατί είμαι στην εκπομπή σου. Να μην το πάμε αρχικά. Ο πρώτος είναι γιατί είμαι στην εκπομπή σου, επαναλαμβάνω. Ο δεύτερος είναι γιατί βλέπω μετά από πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Γιαννόπουλο, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί κάτω από άλλη ιδιότητα, πριν από 20 χρόνια, νέος δημοσιογράφος στο Μέγκα τότε. 25 χρόνια. 25 χρόνια, στο αεροδρόμιο. Και ειλικρινά είχα πιέσει λίγο τότε καταστάσεις και πράγματα. Θυμάμαι καλά? Ναι, ναι, ναι. Έχουμε απεργία και δεν μπορείτε να πάτε στην... Ό,τι πήγα στο αεροδρόμιο. Ναι, 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 υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μπήκα στη δική του νότα, στη δική του διαδικασία. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι κάθομαι δίπλα στη Ράνια Τραγόμαλου. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Μόνο που τη Ράνια Τραγόμαλου να πω ότι είναι και η δική μου αδυναμία. Δεν ξέρω γιατί, της το έχω πει. Είναι ένα πρόσωπο που από τότε που ήρθα μαζί με τη Ζορζέτα τη Ζαχρατζή εδώ στο σταθμό, κάτι μου κάνει, κάτι μου κάνουν αυτά τα δύο πρόσωπα σαν να είναι το άλλο μου κομμάτι. Έλα, έχω μοιραστεί κομμάτια τώρα μαζί, πολύ σημαντικά. Ξέρεις, ναι. Δεν το λέω τώρα. Όχι, 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 να μην πεις. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι σήμερα αυτή η συντροφιά και αυτή η αγκαλιά είναι τεράστια. Εγώ πάλι και θέλω να σκοπό, πω αυτό. Αυτό. Αυτό ναι, να το θέλω δείξουμε. Να πω ότι όλοι τώρα μπορούμε να στείλουμε μήνυμα, να πάρουμε τηλέφωνο για να μεγαλώσουμε τα χαμόγελα των παιδιών, να γίνουν πιο μεγάλα, να γίνουμε ισχυρή κρίκη μιας αλυσίδας αλληλεγγύης, αγάπης, προσφοράς, γιατί μπορούμε, δεν είναι τίποτα, στέλνουμε μήνυμα, παίρνουμε τηλέφωνο. 19, είναι πάρα 8, 10, πάρα πολύ απλό. Όλοι από το σπίτι, εμείς που είμαστε εδώ, μας βλέπει ο κόσμος. Και όσοι δεν μας βλέπουν, πάρτε τους τηλέφωνο γιατί είναι στη δουλειά τους και πείτε τους να στείλουν μήνυμα στο 19-8-10. Τι, δεν έχουμε κλείσει? Δεν, δεν έχουμε μηνύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε κλείσει. Πόσο? Τώρα. Καλά είναι. Καλά, καλά είναι. Σίγουρα, γιατί δεν σε βλέπω. Θες κι άλλο. Θέλουμε κάτι λίγο ακόμα, παρακαλώ. Γι' αυτό, παιδιά, φωνάξτε όλοι μαζί. Κάτε λίγο ακόμα, παρακαλώ. Πάρτε λύσεις, φωνάξτε. 19-8-10. Πείτε το. Μισό, μισό. Έχω ένα ντροπαλό. Έλα σπυρό, έλα σπυρό, έλα σπυρό. Έχω ένα ντροπαλό, παιδί. Πώς, πώς. Τον αριθμό πες, 19-8-10. 19-8-10. Μετά θέλει να το πει, μετά. Καλά, εσύ. Α, πώς, εσύ. 19-8-10. Μπράβο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
λοιπόν είμαστε μια μεγάλη γιορτή για τα παιδιά. Στο 19-8-10 οι κλήσεις μαθαίνουμε ότι πάνε καλά, αλλά θέλουμε ακόμη καλύτερα. Θέλουμε λίγο. Ναι, δηλαδή γιατί να κάνουμε μια ανακοίνωση όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι έχετε στείλει όλοι. Έχετε στείλει έτσι, όλοι. Δεν είναι ράνια. Δεν το συζητώ. Θα πρέπει για κάνε κάτι. Όλοι τώρα να πάρουμε τα κινητά μας, τα σταθερά μας, να στείλουμε SMS, να πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Στο 19-8-10 είναι απλό, δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος. Ναι. 19-8-10 μεγαλώνουμε τα χαμόγελα των παιδιών, γινόμαστε όλοι... Σύμμαχοι στο χαμόγελο του παιδιού και όλα τα παιδιά έχουν ένα καλύτερο αύριο. Γιατί αυτός δεν είναι ο σκοπός μας, κύριε Γιαννόπουλε. Μόνο αυτός. Να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για τα παιδιά που όλοι μας αγαπάμε. 19-8-10. Τούτο το αγόρι δίπλα σου είναι ένα χρόνο στο Σταρ. Σε λίγο. Θυμάμαι αυτές τις Άγιες Μέρες μας ήρθε. Έτσι μου έσκασε μύτη στα γραφεία. 28. Λοιπόν, ο Γιώργος επίσης είναι φίλος με έναν άνθρωπο που βοήθησε τότε στο χαμόγελο του παιδιού μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη και θέλω να το πω. Ήταν ο αρχισυντάκτης τότε, ο Τάσος ο Ζορμπάς. Τάσο, είναι και φίλος μου ο Τάσος Ζορμπάς, τον αγαπώ πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ και τον ξέρω. Όλοι. Οι δύο άνθρωποι παρέμειναν off camera. Σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτό του μιλάμε. Ο τώρα. Γιώργος δεν θέλει να μιλάει για τον Τάσο, βέβαια. Ναι, γι' αυτό το σταματάω. Αλλά πώς θα περνάει εδώ στο Σταρ, θέλω να μου πεις. Μια και σε έχω να κάνω την ερώτηση, κόλαφο. Όχι κόλαφος. Γιατί κόλαφος. Έφυγα από ένα μεγάλο μαγαζί και ήρθα σε ένα εξίσου μεγάλο. Με πρωτόγνωρη αγάπη από τους συναδέλφους που συνάντησα εδώ, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Σας ήξερα μάλλον όλους και με ξέρετε καλά. Εμένα από παιδιόθεν. Παιδιόθεν, την κυρία Τραγόμαλου την ήξερα επίσης τώρα, την γνώρισα καλύτερα, φιλοδοξία να τη μάθω ακόμα καλύτερα. Μην έχεις μεγάλες φιλοδοξίες. Καλά κι άλλοι περιμένουν χρόνια. Μην πω τις εμπειρίες μας στο ρεπορτάζ. Ένα like στο Facebook, χρόνια πολλά. Κάθε πέτρα και ένας αντίπαλος είναι σε αυτή τη ζωή. Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις μεγάλο σου ξέ. Πάντως, για να κλείσω αυτό που με ρώτησες. Ήρθα πρωτοετής, δηλαδή να μας την πήρε, Ζήνα. Αγάπη μου, ήρθα πρωτοετής να μας την πήρε. Εμά, δηλαδή, έλεγα. Θέλω να ξέρεις ότι ο πρωτοετής πολλές φορές κουβαλάει εμπειρία δεκαετιών στην πλάτη. Κατάλαβες. Είναι και ένα τραγούδι του Λάμπη Λιβιεράτο, αυτό που λέει, ο νέος είναι ωραίος. Να πω, μπας περιπτώσει κλείνοντας, ότι δεν περίμενα ειλικρινά τέτοιο κλίμα στο Σταρ. Άκουγα, αλλά δεν ήξερα. Τώρα έμαθα και είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα από τα φανταζόμουν. Χαίρομαι πολύ που το λες, Γιώργο, γιατί κι εγώ 1,5 χρόνο που είμαι εδώ, ένιωσα τη ζεστασιά, τη φιλοξενία, ένιωσα αυτή την αγκαλιά που ειλικρινά σου λέω, είχα λίγο παγώσει μέσα μου. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Και θέλω να το πω. Γιατί οφείλω να το πω. Να σου πω, κλείνω, δεν θέλω να πω σε ονοματολογία, ποιον ευχαριστώ περισσότερο, ποιον ευχαριστώ λιγότερο. Αν ήθελα να σταθώ σε ένα όνομα, θα το κάνω με μεγάλη χαρά, ξέρω από όλους τους άλλους συναδέλφους, τον Κώστα Τζιακανίκα, ο οποίος υπέμεινε και περίμενε ένα τρίμηνο, τετράμηνο τουλάχιστον, προκειμένου να υποδοθεί όλη αυτή η ιστορία και να έρθει στο Σταρ. Κύριε Πρόεδρε, το λέω και εσάς που το ξέρετε καλά. Ο Κώστας Τζιακανίκας είναι ο διευθυντής των ενημέρωσεων του σταθμού μας. Που δεν είναι γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν και η Ζήνα πίσω από τις κάμερες. Και μου επιτρέπεις, Ζήνα, να πω και ξέρω, μια που μιλάμε. Κώστα, γι' αυτό πες το. Μια που μιλάμε γι' αυτό, ότι ο Κώστας ήταν ο μαθητής του Τάσου του Ζορμπά. Υπάρχει εδώ μια έτσι μια διαδικασία. Ξέρουμε όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω όμως και εγώ κάτι. Δεν είναι τόσο μεγάλο ο Τάσο. Μην το μεγάλο ο Τάσο. Ο Τάσο έχει μεγάλη εμπειρία στις γυναίκες. Τρία-ένα. Αλλά θα ήθελα να πω μια κουβέντα. Όταν φτάσουμε στα χρόνια του, να πούμε και εμείς τα ίδια. Ένα Ζορμπά και ένα Δρακάκη μας δείξαν το δρόμο για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το αντίθετο φίλο. Μια που μιλάμε όμως και δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, η Ζήνα έχει ένα όνειρο. Να το κάνει, έχει κάποια όνειρα, να τα κάνει πραγματικότητα, να βγάζει κάποιες αλήθειες, να βγάζει κάποια πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και το χαμόγελο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τους έδωσαν αυτή τη δυνατότητα, στο Σταρ, όσους συνετέλεσαν γι' αυτό και όσους έδωσαν την άδεια να το κάνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τίποτα δεν γίνεται αν ο σταθμός δεν εγκρίνει. Και αυτό είναι το σωστό. Και οι άνθρωποι εδώ και την περσινή σεζόν και την φετινή αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Και σε λίγο και η Μάρα Ζαχαρέα θα είναι στην παρέα μας και θα τα πει και εκείνη. Και να σου πω κάτι, Ζήνα, επειδή είμαι περισσότερα χρόνια στο Σταρ. Το ξέρω, παλιά καραβάνα. Δεν υπάρχει άνθρωπο στο Σταρ, στέλεχος μικρό μεγάλο, που να μην αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες και να μην τις πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση, κύριε Γιαννόπουλε, να πει κανείς ότι δεν θέλει να κάνει μια τέτοια εκπομπή η Ζήνα, να βοηθήσει τα παιδιά.
και να προσφέρει αγάπη, αυτό δηλαδή που χρειάζονται. Αλλά εκτός από την αγάπη. Πάμε για να ολοκληρώσουμε. Να μην ξεχνιόμαστε. Και... έτσι. Εγώ είμαι, ξέρεις. 19-8-10. Πρακτέως, τα πρακτικά. 19-8-10. Τα μηνύματά σας. Καλείτε από σταθερό κινητό, SMS. Βοηθάμε και μεγαλώνουμε το χαμόγελο των παιδιών του χαμόγελου. Ένα δώρο από τα παιδιά για σας. Ανοίξτε το. Και όπου είναι τέλειο. Δείξτε το, ζωγραφική. Νταν καμπανούλες τον Γιώργο. Δεν τράχει. Για κάποιον χτυπάει. Ευχαριστούμε, παιδιά. Όχι, τα παιδιά του χαμόγελο. Τα παιδιά που είναι στα σπίτια μας. Και που έκαναν τις ζωγραφιές αυτές στον χρόνο τον ελεύθερο. Για να σας πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που να κάνετε. Να πούμε ότι μπορούμε να προμηθευόμαστε τέτοια δωράκια χριστουγεννιάτικα. Που δεν φτιάχνουν τα παιδιά, φτιάχνουν οι εθελοντές μας στο εθελοντικό εργαστήρι. Τέλεια. Τα παιδιά μας είναι για να περνάμε. Τα παιδιά είναι από την Τραπετσόνα. Τα παιδιά είναι από την Τραπετσόνα και από την Λιλιπούπολη. Θα δώσουμε στη Ράνια αυτή την ομορφιά από τα παιδιά της Τραπετσόνας. Αχ, που είναι για το Σταρ. Παιδιά, κοιτάξτε το λίγο. Και να το πάει στον Κωστή του Τζαγανίκα. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι έχουν ζωγραφίσει και τον κύριο Σαραντάκο εδώ. Τον κύριο Σαραντάκο έχουν ζωγραφίσει. Το χαμόγελο του παιδιού. Τα δέχομαι τα παιδιά της Τραπετσόνας γιατί είναι κοντά στον Πειραιά. Και όπως ξέρεις, έχω μια ευαισθησία μου. Επειδή έχουμε τους χρόνους και πρέπει να μπει ο Λάμπης Λιβγεράτος με την παρέα του, να συστήσουμε στους τηλεθεατές την Κέτη. Γέννη Κέτη, πες, μιλάει για πρώτη φορά η Κέτη. Μια φορά και ένα καιρό υπήρξε μια οικογένεια που στηρίζαμε. Δεν θα βγάλω τα προσωπικά δεδομένα της, γιατί για λόγους ευνόητους. Τα λέει μόνη της. Αλλά αφού τα λέει μόνη της, μπορώ να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Και στηρίζαμε την οικογένεια. Κάποιο πρόβλημα υπήρξε στην οικογένεια. Και ένα μωράκι 1,5 χρονών τότε, το πήραμε κοντά μας. Ένα μωράκι με αγάπη, με ζεστασιά, που δεν θα ξεχάσω, ελπίζω να την εκθέσετε με αυτή τη φωτογραφία. Την ώρα που κατεβαίνει τα σκαλιά και είναι τα μαλλιά της. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτό το μωράκι έγινε. Παιδί, έγινε κοπέλα, μεγάλωσε, χρησιμοποιούσε τη διαφορετικότητά της, αν μπορούμε να το πούμε διαφορετικότητα, ως προς το χρώμα της, γιατί είναι μαυρούλα, και το έκανε με επιδεικτικά αυτό. Και η Κέτη μας λοιπόν, αυτή η Κέτη μας, είναι σήμερα ένα από τα μεγάλα μας παιδιά που είμαστε περήφανοι, γιατί είναι καλό παιδί και την αγαπάμε πάρα πολύ. Λέει κάτι για να το δούμε, λέει το εξής, ότι στην αρχή μου ήταν δύσκολο να πάω σε δικό μου σπίτι, και βράδια ολόκληρα, όταν δεν ήξερα τι να κάνω και πώς να διαχειριστώ τη μέρα μου, έπαιρνα τηλέφωνο και μου δίνανε συμβουλή, ακόμη και πώς να προχωρήσω στον πρώτο μου έρωτα, ακόμη και πώς να πάω παρακάτω. Και το λέει τόσο όμορφα και τρυφερά. Αυτή και είναι σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Να τη δούμε. Καλό κορίτσι. Η 22χρονη Κέτη είναι από τα πρώτα παιδιά που μεγάλωσαν στο χαμόγελο του παιδιού. Από 2 ετών βρίσκεται στην αγκαλιά του συλλόγου και σήμερα νοσταλγεί τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια. Θέλω λίγο να μου πεις τι είναι αυτό που πήρες εσύ από το χαμόγελο του παιδιού, σαν Κέτη. Πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Και στοργή. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό που έχω εκλάβει το χαμόγελο, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι έχω δώσει πολύ αγάπη κι εγώ. Και εντάξει, ως πιο μικρή δεν το πολύ έδειχνα. Τώρα που έχω μεγαλώσει και βλέπω κάποια πράγματα, φροντίζω να έρχομαι να τους βλέπω συνέχεια, να τους δείχνω που δεν τους ξεχνάω. Και φροντίζω, ας πούμε, να μαθαίνω νέα τους. Το νιώθεις σαν μια δεύτερη οικογένεια? Όχι σαν μια δεύτερη, σαν πρώτη είναι. Όχι δεύτερη. Είμαστε οικογένεια εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ό,τι και να γίνει, θα είναι πάντα δίπλα μου. Ποιος άνθρωπος δεν θα θέλει να νιώθει μια ασφάλεια ότι θα έχει την οικογένεια του πάντα δίπλα? Όποιος πει ότι δεν θα τον ενδιαφέρει αυτό, θα πει ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι τους έχω και με το παραπάνω και μου το έχουν αποδείξει πολλές φορές. Ό,τι και να έχω χρειαστεί, δεν περιμένουμε, ας πούμε, 1 και 2 μήνες, μου το κάνουν μπορεί και την ίδια μέρα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν, ας πούμε, ζορίζεσαι με κάποια πράγματα, να ξέρεις ότι θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα σε βοηθήσουν κατευθείαν. Έχω τελειώσει κομμωτική και δούλευα πιο παλιά στην αεροπορία, στη σχολή Κάρων.
που με βοήθησε το χαμόγελο εννοείται. Και δουλεύω και σε ένα κομμωτήριο πλέον. Οφείλει στο χαμόγελο την πορεία σου μέχρι σήμερα, το ότι είσαι ένα άτομο συγκροτημένο, το ότι σιγά σιγά κάνει και τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ναι. Εννοείται. Γιατί άμα δεν μου είχαν διδάξει αυτά που μου είχαν διδάξει τόσα χρόνια, μπορεί και να μην ήμουν ο άνθρωπος που είμαι τώρα. Ήσουν προετοιμασμένη για να μείνεις μόνη σου, να αντιμετωπίσεις μόνη σου τους ανθρώπους στη ζωή? Όχι. Δεν ήμουν. Και στην αρχή όταν έμεινα μόνη μου ήταν λίγο δύσκολο. Έως πολύ. Και γι' αυτό έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνα το βράδυ να μου κάνουν παρέα. Εντάξει. Όλη μια αρχή είναι δύσκολη. Αλλά δεν ήμουν μόνη μου. Κύριε Κώστα, τι να πω. Τι να του πω. Ξέρετε ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνω και συνέχεια στα γραφεία. Και στον κόσμο να βοηθήσει το χαμόγελο. Γιατί άμα χαθεί το χαμόγελο, θα χαθούν και πολλά παιδιά. Άρε Κώστα! Για εκείνο το χαμόγελο γαμώτο. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σε αυτή τη γιορτή σήμερα έχει έρθει ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος για μένα. Δεν είναι μόνο ότι είναι τραγουδιστής, ότι έχει κάνει τεράστια καριέρα. Για μένα ο Λάμπης Λιβγεράτος είναι ένας πρωταγωνιστής ζωής. Τον αγαπώ ιδιαίτερα, τον σέβομαι ιδιαίτερα και υποκλίνομαι στην προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι φοβερός, είναι δυναμικός. Είναι ένας άνθρωπος με μέσα. Όχι, να το πω. Θέλω να το πω γιατί έχει σημασία για μένα να το πω. Και τι σημαίνει μέσα. Δεν ρώτησε τι ώρα θα βγει, πότε θα έρθει, πόσο τραγούδι έχει, γιατί δεν έχει, πότε. Αυτό δυστυχώς για μας που δουλεύουμε στην τηλεόραση σπανίζει. Θα σε χειροκροτήσω μόνο εγώ γιατί το νιώθω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την προσπάθεια, για εκείνο το χαμόγελο γαμότο. Εντάξει, κοίταξε, όταν καταρχήν καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Ο Λάμπης έχει αυτόγραφα! Δεν με ξέρουν αυτά τα παιδιά, είναι πολύ μικρά. Να το πω αλλιώς. Παιδιά, ο Λάμπης έχει φέρει παγωτά! Παγωτό μες το χειμώνα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Παγωτά ή μελομακάρο να θέλουμε και κουραβιέδες. Αντίο βέβαια. Παγωτά, ε. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα φυσικά να λείπω από μια τέτοια προσπάθεια που γίνεται σήμερα και συγχαρητήρια γι' αυτό και ακούω ότι μαζεύονται και χρήματα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί και είναι πολύ δύσκολη και πολλοί κόσμος έχει ανάγκη από χρήματα αλλά νομίζω και ίσως δεν μπορεί και να συνεισφέρει αλλά τα παιδιά πάντα έχουν μια προτεραιότητα. Θέλω για μία κόφα να πω συγχαρητήρια σε αυτή την προσπάθεια αυτού του ανθρώπου, του Ανδρέα του Γιαννόπουλου, που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στηρίζει. Και είδαμε αυτό το βίντεο που ήταν πολύ συγκινητικό με αυτό το κορίτσι που είναι από 2 χρονών κοντά σας και έχει γίνει ολόκληρη κοπέλα. Και τι είπε αυτό το κορίτσι. Νομίζω τα είπε όλα. Δηλαδή, είναι, αυτό το κορίτσι τα είπε όλα. Ξεχνάς κάτι όμως. Κάτι σίγουρα θα ξεχνάω. Προσφέρεις κατά καιρούς διάφορα πράγματα και κάνεις πράγματα τα οποία ίσως τα ξεχνάς γιατί ακριβώς δεν τα θεωρείς. Δεν τα θεωρεί. Εκεί είναι αλήθεια αυτό για το λάθος. Μικρούλης όταν τότε, μικρούλης με την έννοια φτασμένος τραγουδιστής, αλλά μικρός ηλικία. Όταν πρώτο συμμετείχες στα πρώτα ξεκινήματα, σκυρτήματα του χαμόγελου, έτσι. Να βγεις στη ζωή και να ξεκινήσει να στηρίζει τα παιδιά. Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι εσύ. Εγώ το έχω ξεχάσει γιατί λέει: όταν δίνεις με την καρδιά σου, καλό είναι να ξεχνάς. Στο ΆΚΑ και στο Ακροπόλ και ήσουν πάντα παρόν με τα άλλα νέα παιδιά της εποχής. Έτσι, αλλά εγώ μιλάω για σένα τώρα που σε ευχαριστώ και δεν το ξεχνάω. Και μαζί σου έχει φέρει τα δύο αυτά αγόρια. Να ξεκινήσω. Να κάνω πως δεν βλέπω τον Γιώργο, σε παρακαλώ. Γίνεται αυτό. Ναι, γιατί μου έχει υποσχεθεί από πέρυσι θα με πάει σε ένα μπαράκι. Μαλάμπη, μαλάμπη. Γιώργο, το έχεις πει. Είναι υπόσχεση. Γιώργο, το έχεις πει. Θα σε πάω. Εντάξει. Και ο Νίκος. Ο Νίκος και ο Γιώργος. Φίλοι για πάντα. Πάμε λοιπόν για τη γιορτή. Πάμε. Επέλεξα να πω 2 κομμάτια και λόγω έτσι της ημέρας και αυτής της όλης που κατάστασης και για την προσπάθεια μας εδώ και θεωρώ αυτά τα 2 κομμάτια είναι ύμνη. Για την αγάπη, την ειρήνη και την ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Και η ειρήνη γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που είναι σε εμπόλεμες ζώνες και περνάνε πάρα πολύ άσχημα, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτά τα παιδιά που υποφέρουν.
Υπάρχουν παιδιά που είναι σε μη εμπόλεμες χώρες που είναι σε πόλεμο. Οπότε τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα ναι, που αυτά είναι όλα παιδιά του Θεού και παιδιά που, όπως λέει και το ένα κομμάτι. Δύο κομμάτια λοιπόν γραμμένα από δύο από τεράστιους καλλιτέχνες, από τον Τζον Λένον, τον Λάιονελ Ρίτσι και τον Μάικλ Τζάκσον. Αφιερωμένα έτσι σε όλους. Επειδή αναφέρθηκε στα παιδιά του πολέμου, είναι συγκλονιστικό στιγμιότυπο. Μακάρι να μην το βλέπαμε, του ζούσαν ποτέ οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι. Το παιδί, θύμα βομβαρδισμού, λίγο πριν φύγει από την τόσο άδικη ζωή, που γύρισε και είπε προς όλους γεμάτο αίματα το παιδάκι. Δεν είπε, αναφέρθηκε. Θα πω στο Θεό αυτό που μου κάνατε. Απίστευτο. Λοιπόν, ζω όλα τα κλάματα. Ναι, γι' αυτό. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day for you and me. And we down out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nothing we can fall. Well, well, let's realize, oh, that the chance can only come when we stand together as one. Πάμε λίγο μαζί. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. Yeah, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day for you and me. Come on, let me hear you. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. The choice we're making, yeah, we're saving our lives.
Well, it's true to make a better day for you and me. Μισό λεπτάκι. Τα παιδιά ετοίμασαν κάτι για σας. Του χαμόγελου που τα ζωγράφισαν μικρά παιδιά. Όπου πήγε, πήγε. Δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελάτε από εδώ με τα παιδιά. Ελάτε όλοι παρέα. Να δώσουμε όλοι από εδώ διαφημίσεις με την υπόσχεση στο 19-8-10. Και δώστε και τα δωράκια σας, έτσι, τι ωραία ζωγραφιά. Για δείτε σε τουλάπι. Ο Γιάννης με έχει φτιάξει αυτό. Τέλειο. Για καλέστε 19-8-10, αγαπητοί φίλοι μας. Ένα μήνυμα, μια κλήση από σταθερό ή κινητό. Ή μήνυμα και γράφετε απλά χαμόγελο στο 19-8-10. Εντάξει. Πάμε με τα παιδιά δυνατά, πάμε! Χαμόγελα, μπαλόνια! Ανέμελες στιγμές, γιατί είπαμε από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η ζωή μας. Και εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις. Γι' αυτό φρόντισε όταν έρθεις να έχεις κάνει κάτι καλό για την ψυχή σου. 19-8-10 από σταθερό ή από κινητό. Το Star μας έδωσε ακόμη μια ώρα για αυτή την προσπάθεια, για το χαμόγελο του παιδιού, για το χαμόγελο του Ανδρέα Γαμώτο. Και εδώ έχει ένας άνθρωπος έρθει, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πάθος, γιατρός στο χαμόγελο του παιδιού, ο κύριος Χρήστος Καμιλάτος. Όμως, θα μεγαλώσει η παρέα μας, γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να υποδεχτώ με ιδιαίτερη χαρά και τιμή μια γυναίκα που 1,5 χρόνο που είμαι τώρα στο σταθμό, με το δικό της τρόπο μας βοηθά, μας συμπαραστέκεται και δίνει την αγκαλιά της χωρίς να το φωνάζει. Κυρίες και κύριοι, η Μάρα Ζαχαρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και φέτος αυτό εδώ. Αυτό ήθελα να πω. Ήμασταν και πέρυσι. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε και του χρόνου. Πώς πηγαίνετε? Πηγαίνουμε καλά, θέλουμε καλύτερα. Πάντα. Πάντα. Έτσι είναι. Πάντα θέλεις το καλύτερο όταν πρόκειται για το χαμόγελο των παιδιών. Νομίζω ότι είναι δύσκολη στιγμή για όλους. Όλους τους συμπολίτες μας, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το θετικό, και το είδαμε και πέρυσι αυτό, είναι πως ο Έλληνας και από το υστέρημά του θα δώσει όταν ξέρει ότι ο σκοπός είναι καλός. Και ο σκοπός είναι έντιμος. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Σωστά. Έχουμε δει να δίνονται χρήματα και στη συνέχεια να εξαφανίζονται. Αλλά το χαμόγελο του παιδιού είναι εγγύηση. Αν κάποιος νιώθει μέσα από την καρδιά του ότι θέλει να δώσει κάτι, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, και όχι μόνο επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, οποιαδήποτε στιγμή ξέρει ότι θα τα δώσει κάπου που θα πιάσουν τόπο, που δεν θα τον κοροϊδέψει κανένας. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Ζαχαρέα, είναι σημαντικό ένας, μια Άγκριτη δημοσιογράφος που έχει χρόνια στην αγορά της, αν μπορώ να το πω, στην αγορά της μέσων ενημέρωσης, και που ξέρει τι συμβαίνει και που έχετε την
με την ηθική σας και τον τρόπο με τον οποίο έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια την παρουσία σας να είναι να δείχνει τους καλούς δημοσιογράφους, τους καλούς γιατρούς, τους καλούς εθελοντικούς οργανισμούς. Τα λόγια σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γι' αυτό τα έχασα. Παιδιά, γι' αυτό είναι τα μπαλόνια. Για βέβαια, τα παιδιά είναι εδώ και δίνουν χαρά, γιατί σήμερα όλο γίνεται για τα παιδιά. Γι' αυτό το έχασα και λίγο τα λόγια μου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι δύσκολη καιρή από μια μεριά να δώσουμε και είναι δύσκολη καιρή γιατί κάποιοι ενοχλούνται από όσους κάνουν δουλειά και δυστυχώς βγάζουν λίγο νύχια. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε στην κοινωνία ένα μήνυμα ότι δεν είναι στην Ελλάδα όλοι. Ο γιατρός προηγουμένος, ο κ. Καμιλάτος, είναι γιατρός του δημοσίου. Ναι. Είναι μετά το δημόσιο, μετά την πίεση που έχει, έρχεται και προσφέρει εθελοντικά στο χαμόγελο και δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Και τόσοι άλλοι γιατροί, και τόσοι άλλοι άνθρωποι, και τόσοι άλλοι δημοσιογράφοι. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο. Ας μην ισοπεδώνουμε τα πάντα και ας μην γενικεύουμε με αποτέλεσμα να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μεστά και είναι σημαντικό και επίσης θα σου πω κάτι που μου έχει διδάξει η ζωή εμένα μέχρι τώρα. Οτιδήποτε κάνεις, σου επιστρέφεται με κάποιο τρόπο. Αν έχεις κάνει καλό, θα σου έρθει κάπου σε κάποια πτυχή τη ζωή σου, προσωπική, επαγγελματική, στην οικογένειά σου, θα σου γυρίσει το καλό. Όπως επίσης και αν έχεις κάνει το κακό θα σου γυρίσει και θα την πληρώσεις αργά ή γρήγορα. Άρα λοιπόν εγώ επειδή σας έβλεπα και πριν έρθω, μ' άρεσε πολύ και αυτός ο κουμπαράς. Τον έχουμε που εδώ που θα περάσει και από τα γραφεία του Σταρ. Βεβαίως να περάσει. Θα περάσει. Το περιμένουμε με χαρά. Νομίζω ότι όταν βοηθάς, νιώθεις καλά εσύ ο ίδιος. Και βοηθάς βεβαίως τα παιδιά και βοηθάς το χαμόγελο, αλλά νομίζω ότι δεν το κάνουμε μόνο για τους άλλους. Το κάνουμε και για τη δικιά μας την ψυχή. Έτσι είναι. Για το μέσα μου. Και αυτές τις μέρες είναι καλό να το θυμόμαστε. Άρα λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα, πες τον αριθμό Ζήνα πάλι. 19-8-10. Παρακαλώ. Να το κρατήσω λοιπόν κι εγώ. Το κρατάμε όλοι. Βέβαια. Ωραία. Όλοι. Μπλε και κόκκινα χαρπάκια. Τηλέφωνο λοιπόν από όλη την Ελλάδα. Είναι ώρα φαγητού σε πολλά ελληνικά σπίτια. Σταματήστε λοιπόν, μην τρώτε την επόμενη μουγιά και πηγαίνετε στο τηλέφωνο. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό και πολύ τρυφερό. Μιας και έχουμε τον Κώστα τον Γιαννόπουλο και είστε αξιόλογοι δημοσιογράφοι και ο Σπύρος ο Χαριτάτος και η Σιμάρα και ο Παναγιώτης Στάθης και η Ρανιά η Τραγόμαλου και ο Γιώργος ο Σαραντάκος και ο Βάιος ο Σύρος που ήταν εδώ από την αρχή της εκπομπής. Θέλω να πω το εξής, ότι ένιωσα φρίκη και αηδία με το παιδί που κακοποιούσε ο πατέρας και ανέβασε το βίντεο. Α, από τον Σύρο. Ναι, δεν το συζητώ, τραγικό αυτό. Και επειδή ο Κώστας είναι αυτόπτης μάρτυρας και άλλων τέτοιων γεγονότων από παιδιά. Οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, εγώ απλώς συμμετέχω στη διαδικασία. Μην είναι ο Κώστας πάντοτε μπροστά. Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά λέμε το χαμόγελο του παιδιού. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που τρέχουν μέρα νύχτα, είτε είναι εργαζόμενοι είτε εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι που χάρη σε αυτούς στηρίζεται όλο το χαμόγελο, οι βάσεις και κάποιος άλλος έχει σκαλίζει. Είναι όμως σημαντικό, Κώστα μου, να καταλάβει ο κόσμος ότι τα χρήματα τα δίνουν για παιδιά που στην οικογένειά τους δεν περνάνε καλά. Για κάποιο λόγο μπαίνουν σε αυτά τα σπίτια και κάνουν μια καινούργια οικογένεια. Άρα. Τα παιδιά που είναι εκεί είναι και αποτέλεσμα τέτοιων γονιών. Να το λέμε, σαν και αυτό που είδαμε το βίντεο, με δύσκολες συνθήκες οικογενειακές. Και εγώ θέλω να ρωτήσω αν τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει χειροτερεύσει την κατάσταση. Έχει χειροτερεύσει την κατάσταση σε δύο επίπεδα. Στο ένα, ότι αυξήθηκαν πολύ η κάλυψη, η στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας, φτώχεια. Ανάγκης μεγάλης. Ανάγκης μεγάλης, γιατί το φτώχεια με ενοχλεί όταν τα ακούει, η φιλανθρωπία, όλες αυτές οι λέξεις, όπου τους στηρίζουμε χρόνια τώρα. Αυξήθηκε αυτό και προσπαθούμε να καλύψουμε, αλλά με ποιότητα και ολιστική. Το λέω το ολιστική, ακούγεται λίγο περίεργη λέξη. Αλλά μια οικογένεια δεν χρειάζεται μόνο να φάει κάτι μια σακούλα. Χρειάζεται να έχει τα ψυχολογικά, τη στήριξη, τα ιατρικά των παιδιών ή των ίδιων. Χρειάζεται να έχει και τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Έτσι λοιπόν, όλα μας τα τμήματα, οι δράσεις μας, καλύπτουν συνολικά μια οικογένεια που δεν χρειάζεται λόγω φτώχεια το παιδί να φύγει από το σπίτι. Δεν μπορεί ένα παιδί που η μαμά του 2,5 χρονών, που η μαμά του είναι μόνο γονεϊκή οικογένεια και θέλει το δίνει στο Δήμο και λέει να το πάρουμε εμείς. Πάμε όχι. Δήμε, θα πάρεις το παιδί και θα το έχεις στον παιδικό σταθμό δωρεάν και εμείς θα στηρίξουμε τη μαμά να σταθεί στα πόδια της. Ναι, γιατί το καλύτερο είναι να μεγαλώνει το παιδί. Αυτή είναι η προσέγγιση μιας κοινωνίας, όχι φιλάνθρωπου που κλείνει τα παιδιά. Αυξήθηκε λοιπόν και το θέμα, δεν αυξήθηκε οι καταγγελίες τόσο πολύ των κακοποιήσεων, ενώ έχουν αυξηθεί σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση πάρα πολύ.
Έχουμε πρόβλημα γιατί ο άλλος δεν σηκώνει αυτό εύκολα. Το αποδίδουμε ότι ο καθένας έχει το πρόβλημά του και δύσκολα. Και όταν παρουσιάζεται, ξεσπάει. Όταν υπάρχει. Όχι, το αποδίδουμε στο ότι ξεσπάει μεν, αλλά και το σεξουαλικό δεν δικαιολογείται. Ναι. Αλλά το ότι δεν καταγγέλλεται είναι ότι ο καθένας έχει το πρόβλημά του και σκέπτεται. Όταν όμως υπήρχε η περίπτωση Σάνι, δεχτήκαμε χιλιάδες καταγγελίες ανάλογες με αυτή. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει το κακό αυτό με μια καταγγελία. Στο 1056, η οποία η γραμμή δέχεται 24 ώρες. Κύριε Γενόπουλε, σε μια οικογένεια, κύριε Ζαχαρά, δεν είναι δεδομένη η αγάπη. Πολλοί μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που και τα μάτια του κόσμου, της γειτονιάς, της τοπικής κοινωνίας είναι μια υπέρχη οικογένεια. Χαμογελάει ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα στην κοινωνία έξω. Ανοίγουν τα παράθυρα, βγαίνουν στον δρόμο, λένε καλημέρα και λένε αξιοπρεπής κύριος, κυρία. Ποτέ δεν γνωρίζουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έτσι λοιπόν, φίλοι, σήμερα αυτό εξετάζουμε. Σήμερα στέλνουμε μήνυμα και βοηθάμε αυτά τα παιδιά που δεν γνώρισαν οικογένεια ή γνώρισαν βία στην οικογένεια, για τις οικογένειες που είχαμε ή γνωρίσαμε, που ό,τι ζήσαμε ή έζησαν οι δικοί μας άνθρωποι έμεινε πίσω από τα κλειστά παράθυρα και τις κλειστές πόρτες. Και συνήθως έτσι. Είναι αυτό που κάνει τη Μάρα Ζαχαρέα, και το έχω δει αρκετές φορές, κυρία Ζαχαρέα, στο δελτίο σας. Κάθε φορά που υπάρχει ένα παρόμοιο ρεπορτάζ, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στο εξωτερικό, που τα μάτια σας λένε πολλά περισσότερα από όσα πρέπει να πει το κείμενο που πρέπει να διαβάσετε ή να πείτε αυθόρμητα για το δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι για όλους, ειδικά όταν είσαι μάνα. Από τις πιο σκληρές ειδήσεις που μπορείς να πεις, να αναγκάζεσαι να πεις, είναι μία είδηση που αφορά στην κακοποίηση ενός παιδιού. Νομίζω από τα χειρότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να το δεις. Εκείνη τη στιγμή θέλεις να σπάσεις την οθόνη. Θέλεις να μπεις μέσα σε αυτόν και να τον αρπάξεις εσύ από τα χέρια και να πάρεις την εξουσία του και να του κάνεις τα ίδια. Πρέπει να λέμε αλήθεια, δηλαδή. Δεν μπορείς να προσπεράσεις. Αυτό που λες ψύχραιμα, ότι δεν είναι ωραίο να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Ναι, εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται. Ναι. Και να σου πω, Μάρα μου, ότι εδώ ο κύριος Καμιλάτος είναι ένας γιατρός, ο οποίος έχουν δει τα μάτια του πάρα πολλά. Είναι γιατρός στο χαμόγελο του παιδιού και μπορεί και εκείνος να μας πει κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί, που έχουν δει τα μάτια του ή κάποια περιστατικά που φρόντισε με τον τρόπο του να φέρει τη χαρά στην οικογένεια. Και εγώ θα σας απαντήσω ότι πράγματι και στα ιατρικά έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του κόσμου. Το τμήμα ιατρικών μπορώ να πω ότι έχει πολλαπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας που είχε μέχρι σήμερα. Και οι οικογένειες που δεν έχουν προβλήματα. Και οι οικογένειες δυστυχώς που δεν μάλλον έχουν οικονομικά, δεν έχουν ενδοοικογενειακή βία. Έχει να μεταφέρει ακριβώς, δηλαδή το ακριβώς. Βανάκι από το χαμόγελο του παιδιού. Κινητή μονάδα. Η κινητή μονάδα. Εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, γιατί είναι μια. Είναι σύγχρονες μονάδες, αυτό πρέπει να το λέμε γιατί καμιά φορά βανάκι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Έχουμε τα σύγχρονα μέσα τα οποία τα έχουμε εντάξει στο ΕΚΑΒ και ο γιατρός θα μας πει αυτό που με ευαισθησία λέει. Αυτό που με ευαισθησία λέει και επειδή το ζει πιο καλύτερα από όλους. Κάποια στιγμή, Ζήνα μου, χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν μια επιμελήτρια από το νοσοκομείο Σερών. Πανικόβλητη ζητάει τη βοήθεια του χαμόγελου του παιδιού για τη μεταφορά ενός νεογέννητου πρόωρου με συγγενή καρδιοπάθεια. Από το νοσοκομείο Σερών. Να το λέμε. Απάντησε το 1056 η γραμμή. Δεν είχε δηλαδή το νοσοκομείο ασθενοφόρο. Όχι, το μωρό εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του. Μάλιστα. Το μωρό είχε συγγενή καρδιοπάθεια. Άμεσα έπρεπε να μεταφερθεί Αθήνα, να έρθει να χειρουργηθεί. Το ζήτησε λοιπόν η εφημερεύουσα επιμελήτρια. Ανέβασε υπηρέτη. Ετοιμαστήκαμε να πάμε στη ΣΕΡΖ να το φέρουμε. Αναγκαστήκαμε όμως να το αναβάλουμε γιατί κάνει πυρετό το παιδί, μπαίνει στο Ιπποκράτιο. Επιγόντως το πάνω στο Ιπποκράτιο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν σήμερα είναι κοντά μας, είναι στα Μελίσια. Πριν 20 μέρες κόψαμε την τούρτα της, είναι 4 ετών, έχει υποστεί 3 χειρουργία. Δόθηκε μια πίθανη μάχη να μπορέσουμε να το κατεβάσουμε από το Ιπποκράτιο στην Αθήνα και καταρχήν με προσωπική παρέμβαση του κ. Γιαννόπουλου το γονάσιο να το δεχτεί το παιδί για άμεσο χειρουργείο. Είχαμε τη βοήθεια του Θεού, πείτε ό,τι θέλετε. Ήμασταν τυχεροί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχέα Εθνικών Διαδρομών. Να πω ευχαριστώ στα διόδια που σκόνταν τις μπάρες. Θα πείτε ευχαριστώ στο Θεό γιατί πάντα όλα κάπως έρχονται και φτάνουμε στο στόχο. Αυτοί οι άνθρωποι λένε σε όλους ευχαριστώ και δεν τους λέει κανείς ευχαριστώ που υπάρχεται. Μια μικρή λεπτομέρεια που θέλω να συμπληρώσω τον γιατρό. Κάποια στιγμή πήρε εισαγγελέας. Υπάρχει το παρασκήνιο εκτός από αυτό που γίνεται με τη 1056.
Μου λέει, εγώ δεν μπορώ, κάποιους θα τους πάω μέσα. Μου λέει, γιατί δεν βρίσκω άκρη. Γιατί υπάρχουν και οι δυσκολίες. Γιατί είπα, κυρία Αγγελέα, δώστε εντολή για φροντίδα στο χαμόγελο και θα βρούμε λύση. Όταν πήρα λοιπόν τον άνθρωπο στο Νάσιο, μου είπε ότι πρέπει να γίνει διαδικασία να πάει πρώτα σε άλλο νοσοκομείο, μετά να στο Νάσιο. Διαδικασίες δύσκολες. Το Χριστινάκι κινδύνευε. Λοιπόν, είχε βαφτιστεί κιόλας, αεροβαφτιστεί, γιατί θα χαλόταν τη ζωή. Το Χριστινάκι, μια μικρή λεπτομέρεια. Το αεροβάφτισε ο Μητροπολίτης Σερών την ώρα που πέρναγε η μέρα Χριστουγέννων, περνάει ο Μητροπολίτης και παθαίνει ανακοπή. Ήταν 700 γραμμάρια προώρο με συγγενή καρδιοπάθεια. Λοιπόν, το βουτάει ο Μητροπολίτης, το πετάει στον αέρα και ήταν μια μορφή απεινίδωσης, θα λέγαμε, να το πούμε σε εισαγωγικά, και πανήρθε. Και της δόθηκε το όνομα Χριστίνα. Και το βράδυ που ταξίδευα, μου λέει ο κύριος Γιαννόπουλος στις 1 η ώρα, με παίρνει τηλέφωνο, κάτσε κόρσα, θα είναι ωραία. Με παίρνει τηλέφωνο μέσα στο ασθενοφόρο, μου λέει τι γίνεται. Του λέω, άστο, θα ιτηθώ απόψε. Του λέω, δεν γλιτώνουμε τίποτα, θα μου πεθάνει. Άλλωστε μου το είπανε από το νοσοκομείο, τα ξεκίνησα, ότι οπουδήποτε και αν μου πεθάνει το μωρό, θα ξαναγυρίσω πίσω για να το αφήσω να μου δώσουν το πιστοποιητικό θανάτου. Οπότε, γιατί ποιο θα δώσει πιστοποιητικό θανάτου. Η ώρα τη νύχτα μου τηλεφωνάει, πού βρίσκεσαι, λέω κάπου έξω από την Κατερίνη, είμαι, δύσκολα τα πράγματα. Μου λέει, κοίτα να δεις, άμα σου μείνει, αν σου πεθάνει, ρίχτω τρεις φορές στον αέρα και πες ένα όνομα όποιο θέλεις, μου λέει. Εφρικτές να μην πάει πάνω, λέει, τυφλό. Η λεπτομέρεια είναι ότι εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του. Και η λεπτομέρεια είναι ότι δεν είχε την φροντίδα και την έξιμο της μαμάς. Και εμείς γίναμε και είπα λοιπόν στον υπεύθυνο του Ανασίου που ήθελε τις διαδικασίες κάποια στιγμή. Του λέω, αφήστε όλα τα άλλα. Αν πάρει ο υπουργός, δεν πάρει ο υπουργός. Αυτή τη στιγμή εγώ και εσείς είμαστε η οικογένειά της. Να το πάρουμε το Χριστινάκι. Να το πάρουμε, μου λέει. Και έτσι έκανε την πρώτη εγχείρηση και μετά γίνανε και οι υπόλοιπες. Και είναι μια χαρά το Χριστινάκι τώρα. Είναι μια χαρά. Κοψάνε την τούρτα της. Τι σου λέει, το λέω για αυτούς που μας ακούνε και για τις μανάδες που εγκαταλείπουν παιδιά. Είτε σε γυναίκες που τα μεγάλουν, γιατί έχουν ένα σύνδρομο Down, γιατί είναι παιδιά με αναπηρία και δεν τα θέλουν να τα εμφανίζουν. Γιατί συμβαίνουν αυτά, μάρα μου. Βέβαια, έμεινε σε διαμέρισμα ειδικό για εκείνη, γιατί δεν μπορούσε να πάει σε σπίτι με άλλα παιδιά. Και την φρόντιζαν και την υπηρετούσαν 4 ειδικοί εργαζόμενοι. Και σήμερα είναι σε ένα σπίτι μας μεγάλο και περιμένουμε κάποια στιγμή να βρεθεί κάποια οικογένεια. Είναι σαν το τίτλο «Το θαύμα των Χριστουγέννων» που το βλέπεις στις ταινίες και λες δεν γίνονται αυτά στην πραγματική ζωή, αλλά τελικά στη ζωή γίνονται και είναι αυτή περισσότερα από ό,τι παρακολουθείς στις ταινίες. Και είναι υγρά τα μάτια σας τώρα. Τι να κάνουμε. Και τα δικά μου θα γίνουν σε λίγο. Αλλά θέλω να κρατήσουμε την θετική πλευρά όλη αυτή της ιστορίας, όχι της στενάχωρης, και να αναδείξουμε το εξής. Δεν είναι, δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα που όλοι εσείς και όλοι εσείς δεν έχετε να παλέψετε με την αντικειμενική δυστυχία, παύλα, στενάχωρη κατάσταση ενός παιδιού, αλλά και με το ελληνικό κράτος, το οποίο όχι δεν βοηθάει, ταλαιπωρεί κιόλας. Και δεν λέω ότι το κάνει από κακή πρόθεση, αλλά είναι έτσι η γραφειοκρατία, έτσι σκουριασμένες οι δομές, που εκεί που θέλεις το κράτος αρρωγό δίπλα σου, σε αυτό που κάνεις, να σε πάρει και να σε πάει και παραπέρα να σε βοηθήσει. Όχι απλώς δεν το κάνει αυτό, σε τραβάει και προς τα πίσω, σου βάζει και εμπόδια. Δηλαδή να προσπαθείς τώρα εσείς να σώσετε τη ζωή ενός μωρού και ταυτοχρόνως να πρέπει και ο Κώστας εδώ στα τηλέφωνα με τον υπουργό, με την εισαγγελέα, με τον γραμματέα, με το κίνο, με το τάλο. Δηλαδή δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και μια λεπτομέρεια ότι οι κινητές μας μονάδες με το προσωπικό τις έχουμε εντάξει στο ΕΚΑΒ. Πιστεύουμε στους θεσμούς, πιστεύουμε στη συμπλήρωση των θεσμών και όχι στην υποκατάσταση. Δηλαδή εμείς που είμαστε θελωτικός βλέπουμε πιο πολύ γι' αυτό που λέμε θεσμοί. Γιατί αν δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν λειτουργούμε σαν κοινωνία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γιατροί μας, οι εθελοντές από τα νοσοκομεία, που κάνουν προληπτική ιατρική, που τρέχουν μέρα νύχτα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε αυτό το σύστημα ακόμη υγείας, είναι αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν το χαμόγελο του παιδιού, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους απαξιώνουμε λέγοντας, βγάζοντας στην επιφάνεια δυστυχώς μόνο τα αρνητικά που υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά. Ξέρετε κύριε Τσαχαρία, το κράτος λειτουργεί
Μερικές φορές και εκδικητικά απέναντι σε τέτοιους φορείς εθελοντικούς που έχουν τέτοια δυναμική και αγάπη από τον κόσμο. Εμείς τα λέγαμε στο κάθε κράτος, είτε αυτό άτομο που αποφασίζει με τη θέση μια θεσμική ιδιότητα υπουργού ή οτιδήποτε άλλο, είτε στις δημόσιες υπηρεσίες που αισθάνονται ότι θίγονται και τους κλέβουν τη μερίδα από την πίτα της αγάπης του κόσμου, ότι αν δεν μπορείς εσύ, κάνεις την άκρη, άφησε αυτούς που μπορούν και ο Γιαννόπουλος θα έρθει κοντά σας. Έχετε αναγνωρίσει το ΕΚΑΠ, το υποστηρίζετε κι εσείς, το ΕΚΑΠ σας υποστηρίζει. Μια γροθιά ας γίνουμε και σας αφήσουμε τους εγωισμούς, γιατί τα παιδιά γίνονται όλα. Έτσι. Το εννοώ. Ναι. Εγώ πιστεύω στον Έλληνα ως μονάδα. Και στην ανθρωπιά του τη σημερινή. Έτσι, έτσι. Ότι ο καθένας δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Και όταν αυτό γίνεται ένα κρατικό σύνολο, μετά κάτι πάει στραβά. Νομίζω με ενημερώνουν ότι πάμε αρκετά καλά. Θέλω μέχρι να κλείσουμε να είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που θα έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Μάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή τη χρονιά. Ελπίζω να είμαστε εδώ και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Και να υγεία κάνουμε και το καλύτερο δυνατό. Να πω κάτι που είναι σημαντικό και να το αγκαλιάσουμε περισσότερο. Συγγνώμη, να σε διακόψω, γιατί μου ήρθε τώρα και πρέπει να το πω. Να πούμε ότι μια μονάδα μας που πρόκειται να δημιουργήσουμε να είναι με τη δική σας, από τη δική σας συμπαράσταση και του κόσμου φυσικά και να την ονομάσουμε λοιπόν για να τη βάλουμε με τη δική σας όλη έτσι, σφραγίδα. Ναι. Καινούργιες μονάδες που θα έρθει ή καινούργιες μονάδες που θα έρθουν, γιατί αυτή τη στιγμή όσο περισσότερες έχουμε. Άρα μου ήρθε αυτή, γιατί είδα όλα. Μου είχε υποσχεθεί ένα ασθενοφόρο, έτσι με την ομάδα. Μου είχε είναι με τη σφραγίδα και. Δώρο, πρωτοχρονικό. Χρειαζόμαστε. Να πάνε όλα καλά. Και ελπίζουμε στο καλύτερο. Και εγώ, Μάρα, μου θα κρατήσω ένα αυτό που είπες. Τώρα αυτό μην το αφήσουμε έτσι. Όχι, όχι, βέβαια. Λοιπόν, δώρο πρωτοχρονιάτικο, ασθενοφόρο. Το καλό επιστρέφει, λοιπόν. Έτσι. Για όλες τις μικρές Χριστίνες αυτού του κόσμου. Αυτό είναι για τα παιδιά σου. Γι' αυτό είναι για σένα πολύ. Να κρατάς τη σημειώση του 2.17 και πάρα να μην πολύ. Ξεχνάς να αγαπάς τη Μάρα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Για να ακούσουμε σας λίγο παρακαλώ. Το τραγούδι του Καλλίρη, παρακαλώ. Το χαμόγελό σου, Ανδρέα, με όλα τα παιδιά εδώ παρέα. Για στείλτε το μήνυμά σας. Και να φωνάξουμε όλοι μαζί. 19-8-10. Γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και την ελπίδα που ξυπνάει στην καρδιά μου σου χρωστάω. Όπου κι αν πάω, όπου κι αν πάω, τον ήλιο μες στα μάτια θα κοιτάω. Ο ουρανός θα έχει για μας την ίδια θέα και θα είναι πάντα το χαμογέλο σου εκεί, Ανδρέα. Γι' αυτό το χαμόγελο, λοιπόν, Σπύρο, έχει έρθει μια γυναίκα που όποτε τη ζητάς να είναι κοντά σου, είναι πάντα και είναι συνεπής. Γιατί είναι η γυναίκα. Γιατί σε αυτή την εκπομπή είναι μόνο συνεπής. Γιατί είναι η Βάνα Μπάρμπα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαρά μας και τιμή μας για όλα αυτά που έχετε κάνει, πραγματικά. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Έτσι, αγάπη έρχομαι. Μου! Καλησπέρα. Τα θερμά μας, συγχαρητήρια. Μπράβο σε όλους σας σήμερα για αυτό που κάνατε. Μπράβο, μπράβο.
Χίλιο μπράβο. Κάθομαι εδώ. Σωστάρισα, το έχει τον Α. Ναι, τον μπερδεύουμε καμιά φορά. Δεν έχει σημασία. Είναι και το ραντεβού του Α εδώ. Όλοι είμαστε μια παρέα γιατί σε τέτοιου αγώνε. Έτσι. Όλοι πρέπει να είμαστε ένα, γιατί αν δεν είμαστε ένα... Δεν γίνεται τίποτα ποτέ. Θα πέσει ο Ανδρέας, θα μας πλακώσει. Κατάλαβες? Και ονοώ νοήτο. Να πω ότι ήμασταν και στο Μέγαρο Μουσικής, παρέα, και είδαμε αυτοί, είχατε μια πολύ ωραία όλοι βραδιά. Όλοι ήμασταν παρέα. Όλοι. Μια υπέροχη βραδιά, η παρουσίαση του Σπύρου. Που ήταν τόσο τρυφερό. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, κύριε Γιαννόπουλε, πραγματικά. Για να Βάνα, γίνει αυτό. Να πω κάτι, έτσι που το νιώθω για τη Βάνα. Η Βάνα είναι έτσι. Πολύ καλή μάνα και δεν είναι μόνο καλή μάνα. Ξέρει να γίνεται σε εισαγωγικά μάνα και για τα άλλα παιδιά. Και το νιώθω, Βάνα, με αυτό και το λέω γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω ότι όσες φορές χρειάστηκε να πας στα Γιάννενα για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, να πας σε κάποια άλλη πόλη, ήσουν πάντα εκεί κοντά στα παιδιά. Και τώρα στο Δήμο που είσαι πάλι κάνεις πράγματα για τα παιδιά. Δεν θέλω εγώ να πω για μένα, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε όλοι εμείς. Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω. Και εμείς κάτω στο Δήμο, ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια. Στη Γλυφάδα λοιπόν έχουμε ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το Μετεραναίο. Χθες πήγαμε κάποια παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς ανασφάλιστοι. Τα παιδιά. Το ένα λιποθύμησε, το άλλο γονείς είναι και οι δύο άνεργοι. Και μας δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους όπως το Μετεραναίο και την ΕΤΕΚΑ. Βάλαμε πετρέλαιο σε οικογένειες που δεν είχαν. Είδες, και ήρθαν με δύο τηλέφωνα είναι. Και νομίζω ότι είναι χρέος μας να το πούμε αυτό. Μας βοηθάνε. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται χρήματα. Λίγο χρόνο. Λίγο από εμάς χρόνο. Δύο τηλέφωνα. Η ΕΤΕΚΑ αμέσως γέμισε πετρέλαιο κάποιες οικογένειες. Το Μετεραναίο πήρε τα παιδιά και τα έκανε δωρεάν. Δηλαδή αυτό για μας. Άρα μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να συνδεθώ, αν είμαστε έτοιμοι, με τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο σε λίγο. Mm-hmm. Στη γραμμή προσφορών, αν θυμάμαι καλά, το 11.040. Ναι, ναι. Είμαστε έτοιμοι. Δεν χρεώνεται αυτή η κλίση. Είμαστε έτοιμοι να το συνδεθούμε. Ωραία, να συνδεθούμε ώστε οι προσφορές να πηγαίνουν και εκεί, αντίστοιχες σαν και αυτές που λέει η Βάνα, για να μπορέσουμε και για εκεί υπάρχουν ανάγκες. Τι ανάγκες έχετε, Κώστα μου, γενικότερα? Τι ανάγκες έχει μια οικογένεια? Δηλαδή. Από τα τρόφιμα, τις καλύψεις των ιατρικών μας περιστατικών που, όπως υπόθηκε πριν λίγο και είναι πολύ σημαντικό, είτε τα δημόσια νοσοκομεία είτε τα ιδιωτικά, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να, παιδιά οικογενειών, όχι πάντοτε τα παιδιά τα δικά μας, επίσης πετρέλαιο στα σπίτια. Το μεγάλο μας πρόβλημα, τα 100 οχήματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν μέρα νύχτα σε όλη την Ελλάδα, τα έκτακτης ανάγκης, τα ασθενοφόρα, τα τζιπ. Η συντήρησή του. Είναι έτοιμος ο Δημήτρης να μας δώσει από εκεί το ρεπορτάζ. Το επιχειρησιακό κέντρο που θα συνδεθούμε αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις γραμμές έκτακτης ανάγκης. Είναι το Amber Alert που σήμερα φιλοξενεί την δική σου εκπομπή, τη δική σου προσπάθεια, τη δική μας προσπάθεια. Την προσπάθεια όλων. Ναι, ναι. Ξεκινάει από κάπου όμως. Ζήνα μου, εντάξει, μην τα ζητήσω. Για πάμε στον Δημήτρη τον Στρουμπάκο. Έχει σημασία. Ναι. Να το, εκεί είναι το επιχειρησιακό κέντρο. Εμείς περιμένουμε, ήδη έχουν χτυπήσει αρκετές γραμμές. Ο κόσμος βοηθάει, μικροί, μεγάλοι. Όλοι θέλουν να συνεισφέρουν. Όλοι να δείξουν την ανθρωπιά τους και να θέλουν όλοι, όπως και εμείς και αυτοί, να χαμογελάνε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να χαμογελάνε τα παιδιά, γιατί όπως σας είπα και πριν, γινόμαστε καλύτεροι και ως άνθρωποι θα έχουμε και ένα καλύτερο κόσμο δίπλα μας. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία σήμερα. Όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, να κάνουν ένα τηλέφωνο στο 11.040, να δώσουν την προσφορά τους. Μιλάω κυρίως για εταιρείες, ιδιώτες που έχουν να προσφέρουν κάτι συγκεκριμένο, γιατί αυτή η γραμμή δεν είναι για χρέωση. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν στη γραμμή, να μιλήσουν με τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες από εκεί. Και να πρωτοφωνάξουμε ξανά το μήνυμα του μικρού Ανδρέα. Που έχει αφήσει, ποιο είναι? Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Πέρσι από αυτή την επικοινωνία μια γιαγιά μας έδωσε ένα σπίτι. Μα το είπα στην αρχή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά, βέβαια έρχεται το έμφυα μετά, δεν θέλω να μπω, αλλά σημασία έχει πως για το χαμόγελο του παιδιού πηγαίνουν πολλά.
Βανά. Νομίζω και το Amber Alert είναι δικό σας δημιουργήμα. Δηλαδή είναι το πρώτο που είναι πολλά που γίνονται που δυστυχώς δεν φαίνονται, γιατί η φιλανθρωπία σήμερα θέλει να φαίνεσαι και όχι να γίνεται. Εμείς λοιπόν, επειδή Δημήτρη, δεν κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά έχουμε εκεί, όπως βλέπετε, 24 ώρες για κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο. Mm-hmm. Ανταποκρινόμαστε και συνεργαζόμαστε με δήμους, με υπηρεσίες, με τους αγγελείς, με τους αστυνομικούς. Ξενυχτάμε μαζί τους 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες, για να δώσουμε μια λύση σε ένα παιδί που κινδυνεύει. Παλιά θυμάμαι ότι πηγαίναμε και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πριν πολλά χρόνια. Ηθοποιοί πριν 15 χρόνια είχαμε μαζευτεί και είχαμε πάει στο σπίτι, στο Περιστέρι. Στο Μαρούσι και στο Περιστέρι. Και στο Περιστέρι. Και έτσι, Βάνα, ήταν μαγικά. Και έτσι, Βάνα, θεραπεύεις για τη μικρή Βάνα μέσα σου, ναι, μια πληγή ανοιχτή. Έλα, αυτό. Θεραπεύοντας τις πληγές των άλλων. Ξέρετε τι νομίζω, ότι η αγάπη είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όταν δώσεις, όταν προσφέρεις, είσαι εσύ πιο πλούσιος. Δηλαδή, βλέπεις το πρόσωπό του, γλυκένει, μα και εμείς. Γιατί η Βάνα, η μικρή Βάνα, κάποιο πρωινό ή κάποια ώρα μέσα στην πλούσια από την εμπειρία ζωή της, κάτι δεν πήρε. Κάποιος δεν γύρισε να την κοιτάξει ή δεν της έτεινε το χέρι για να την τραβήξει από μια δύσκολη στιγμή. Και ορκίστηκε η μικρή Βάνα στη μεγάλη Βάνα, συνεχίστηκαν μεταξύ τους, ότι θα συνεχίσει ως Βάνα να προλαμβάνει το κακό πριν το ζήσουν άλλα παιδιά, άλλες μικρές Βάνες. Αγόρια ή κοριτσάκια. Νομίζω αυτό έχεις είναι πολύ Βάνα. Δίκιο. Γιατί δεν το λες. Χειροκρότημα θέλω. Γιατί δεν το λες. Γιατί ξέρετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καμιά φορά οι άνθρωποι άλλο δείχνουν και άλλο είναι. Άλλο είναι και άλλο δείχνουν. Εγώ νομίζω, και το αντίθετο. Νομίζω όμως ότι είναι και όταν ο άνθρωπος είναι και χορτάτος, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η Βάνα Μπάρμπα που το βράδυ, που ήταν η εκδήλωση για τα 21 χρόνια, ήτανε η έκλεισε από απόσταση, μέσα σκοτάδι, μια όμορφη, δυναμική γυναίκα σε ενέργεια, να δακρύζει και να μην μιλάει με κανέναν. Απλά να έχει κλείσει το κεφάλι, να ακούει μόνο τα παιδιά και να δακρύζει. Πριν την ώρα της εκεί, δηλαδή η εκδήλωση αυτό. Μπορεί να ήταν στις 8, ήταν από τις 7.30 εκεί. Όταν η Βάνα θέλει, είναι εκεί. Γι' αυτό το νομίζω λέω. Νομίζω ότι αξίζει για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, έλα μου, Βάνα, έτσι επειδή είναι. Σήμερα έχουμε γιορτή. Πες τον κόσμο να καλέσει. Εσένα λοιπόν, σ' ακούνε. Να πω κάτι. Εγώ θέλω και την ΕΤΕΚΑ που βοήθησε και εμάς στην Γλυφάδα να πάρει τηλέφωνο και να βοηθήσει. Το 11.040. Για τα αυτοκίνητα, για τα σπίτια. Στο 11, ποιο έχουμε εδώ εμείς. 40 προσφορές, 19-8-10. Οι κλήσεις που μαζεύουμε. Επίσης, θα παρακαλέσουμε όλο τον κόσμο που και εμάς μας βοηθάει κάτω στις κοινωνικές δομές να το κάνει και τώρα. Γιατί το χαμόγελο του παιδιού φιλοξενεί κάθε μέρα και περισσότερο κόσμο. Ενεργοποίησε, Γιάννε, ένα μεγάλη πόλη. Λοιπόν, Γιάννα, να έχουμε Βίκος, Ζαγόρι, Νητσιάκος, όλες τις εταιρείες. Λοιπόν, έτσι, όλοι μαζί εδώ τώρα. Λοιπόν, Βάνα, θα υποδεχτώ σε λίγο ένα συνάδελφός που θα μας τραγουδήσει, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Ο είναι εξαιρετικός. Και έτσι εξαιρετικός θα κλείσουμε σήμερα σε λίγο, γιατί το κανάλι μας έδωσε μέχρι τις 3 πρόγραμμα. Να πω και κάτι παρακαλώ, βεβαίως, ότι και εμείς κάνουμε αύριο, έχουμε την κόκκινη Κυριακή. Περιμένουμε αυτή την Κυριακή τον κόσμο δωρεάν, κρασί, χαμόγελο, ελάτε. Τζαμπουί πάλι. Όλο τζαμπουί. Έρχεσαι και μας λέει τζαμπουί τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Κυριακή στην Γλυφάδα σας περιμένουμε όλους. Όπως και τα παιδιά να κατέβουν και όλοι. Έγινε. Είναι όλο δωρεάν. Και ξέρεις, όπως είμαστε παρέα, το λέω και το νιώθω αυτή τη στιγμή, τζαμπουί θα έρθουμε στα Γιάννενα το και όλη η παρέα θα πεις, υπόσχεσαι. Και μετά θα έρθει Θα το σκεφτώ λίγο. Λοιπόν, έχω μια κυρία εκεί και ενώ εμείς πάμε στο πιάνο, γιατί θα πάμε στο επόμενο κομμάτι, είναι μια κυρία που είναι από την Αμερική. Κυρία Μάιρα. Η κυρία Μάιρα και είναι θελόντρια. Για πάρτε το λόγο παρακαλώ. Μιλήστε. Είμαι πολύ συγκινημένη από την Washington DC. Είμαι θελόντρια στο χαμόγελο του παιδιού. Θα ήθελα να σας πω ότι μία ζεστή αγκαλιά, μία τρυφερότητα, μία στοργή, μία ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα παιδιά, μία προσευχή είναι το πολυτιμότερο δώρο που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω όλους σας για το τόσο ιερό σας έργο, τον κύριο Γιαννόπουλο, που νομίζω ότι ο άγγελός μας είναι ο Ανδρέας, ο οποίος μας προστατεύει και μας βοηθάει. Εύχομαι να έχετε πάντα τη δύναμη, γιατί αυτό το έργο σας είναι ιερό. Και επειδή έρχομαι από τόσο μακριά, στην πατρίδα μου που τόσα χρόνια επιθυμούσα, η πρώτη μου πόρτα που άνοιξε ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά, καλά Χριστούγεννα. Συνεχίστε το ιερό σας έργο. Ωραίο. Και μην ξεχνάμε ποτέ το χαμόγελο του παιδιού. Μπράβο. Είδες υπέροχα συναισθήματα. Μα και ο Γιώργος Γιαννόπουλος,
όταν του είπαμε να έρθει, όχι με την ιδιότητα του ηθοποιού, αλλά του τραγουδιστή. Γεια σας. Καλό είναι παιδί, καλό είναι. Έχετε και μικρόφωνα, έχετε και ακουστικά, ό,τι θέλετε έχετε. Ο Γιαννόπουλος συναντά τον Γιαννόπουλο. Κατά καιρούς όταν ήμουν αντιδήμαρχος του Δήμου της Ηλιούπολης, δεν καταφέραμε τότε να συνεργαστούμε σε κάποια πράγματα, αλλά όσο μπορώ και προσωπικά είμαι ευαισθητοποιημένος απέναντι στα παιδιά. Ήσουν και στην Αργυρούπολη και είναι στην Ηλιούπολη. Έτσι. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει και λόγω των ημερών, δύο-τρία πράγματα να πω, μη σας κλέβω το χρόνο. Ειδικά αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι αλληλέγγυοι στον συνάνθρωπό μας και πιο πολύ στα παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα έχουμε ροκ στιγμές από τον κύριο Γιαννόπουλο. Θα έχουμε τα πάντα όλα. Ε, τον κύριο Γιαννόπουλο για ένα άλλο χαμόγελο. Να μην ξεχνάμε, εδώ. Α, βέβαια. Στο παγκέστο ξαναλέω στο γυαλό μη πάτε. Στο παγκέστο ξαναλέω στο γυαλό μη πάτε. Γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Στο παγκέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα. Στο παγκέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα. Γιατί γράφεις για την γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι που είπαμε στους πρόσφυγες, που για μένα είναι όνειδος για την ανθρωπότητα, για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει με τους πρόσφυγες και ειδικά τα μικρά παιδιά. Αν μας επιτρέπεις να πω κάτι. 30 του μήνα στο αεροδρόμιο στο Ελληνικό για τα παιδιά των προσφύγων θα γίνει μια μικρή γιορτή Χριστούγεννα. 30 του μήνα. Όποιος μπορεί, ένα γλυκό, ένα παλιό παιχνίδι, οτιδήποτε, και αυτό είναι σημαντικό. Και πάνω μου, όχι μόνο τώρα τις γιορτές, εγώ θέλω να πω όχι μόνο από την πλευρά μου ότι κάτι κάνω εγώ, από το σοου, από τη σειρά που συμμετέχω, ό,τι περισσεύει φαγητό, όχι δεν είναι αυτό που τρώμε, δεν είναι ότι είναι του πεταματού. Να τραγουδήσεις, να έρθεις για τα παιδιά. Α, ναι. Ό,τι μας περισσεύει είναι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά ντροπή αυτό που γίνεται. Έτσι. Όταν μπαίνεις στο τέτοιο να λες είναι και αυτοί άνθρωποι, από μόνο του είναι διαφορετικό. Αν μου επιτρέψετε όμως να είμαι λίγο ριζοσπαστικό σε αυτά που λέτε, υπάρχουν αρκετά χρήματα για να μην χρειάζεται να δώσουμε το δικό μας φαγητό. Αυτή τη στιγμή που είναι πάνω για το προσφυγικό, υπάρχουν αρκετά χρήματα για να ζουν αξιοπρεπώς, να μαγειρεύουν και να έχουν το δικό τους φαγητό. Το λέω αυτό, όχι. Δεν διαφωνώ, καλά κύριε Γιαννόπουλε. Καλά τα λέτε, δεν λέω για αυτά που λέτε. Και καλά τα λέτε. Από το υστέρημα τόσο καιρό οι άνθρωποι στηρίζουν και στο τέλος γυρίζει μπούμεραν στους πρόσφυγες και στα παιδιά. Γιορτή, μέρα γιορτής. Πάμε για τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς όλοι μετανάστες είμαστε σε αυτό τον πλανήτη. Πάμε. Ιδιαίτερα οι Έλληνες. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, όλα να τα λησμονήσω
και σε μια γωνιά να σβήσω λίγο λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μα τις νύχτες σαν συλλογέ, τα μάτια της τα μελεξιά. Φοβάμαι και αναρωτιέμαι πώς να σ' αντέξω, πώς να σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μα τις νύχτες σαν συλλογέμαι, τα μάτια της τα μελεξιά. Πώς να σ' αντέξω, πώς να σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Την εταιρεία Νικοτιάν για το πιάνο, για τον ήχο το Βαγγέλη Πάνου και την εταιρεία Silk Sounds για τα μπαλόνια Τζιώτης Flowers. Και επειδή εδώ εμείς μετά θα έχουμε μια ωραία γιορτή, να ευχαριστήσω την Pizza Fan και την Pepsi Coivi. Μετά συνεχίζει η γιορτή. Ο Γιώργος Ογιαννόπουλος και η Pizza Fan θα φας πίτσα, περίμενε. Και μετά ο Γιώργος Ογιαννόπουλος θέλει κάτι να πει. Θέλω να πω, Εκατερίνα, ευχαριστώ μεγάλη στην πάντα μου που λέγονται οι καπιταλιστές. Καπιταλιστές! Οι καπιταλιστές. Είναι η παρθενική εμφάνιση, μια φορά ζει να θα έρθουμε να παίξουμε. Και θέλω να πω, δώστε αγάπη, είναι τζάμπα, το είπε και ο Σάι Μπάμπα, έτσι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Ευχαριστώ τον Κώστα Γιαννόπουλο, τη Βάνα Μπάρμπα, όλους όσους πέρασαν από αυτή την εκπομπή. Μα πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο, γιατί πολύ απέδειξε πως δεν υπάρχουν κανάλια, αλλά άνθρωποι με ψυχή. Σπύρο. Ο μικρός Ανδρέας ήξερε ότι δεν θα είναι κοντά μας. Πριν φύγει, μας έδωσε ένα μάθημα. Κάτι ήξερε και κάτι μας είπε. Εμείς τι δεν μάθαμε ακόμα, άραγε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τα παιδιά από την Δραπετσόνα και από τη Λελιπούπολη και θέλω σε αυτό το σημείο... Μπράβο. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω πως η σημερινή ημερομηνία για μένα θα είναι καθοριστική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ξεπέρασα και το στόχο μου. Και τι σημαίνει ξεπερνάς το στόχο σου? Ξεπερνάς την αλήθεια σου. Ξεπερνάς τη ζωή σου, ξεπερνάς το θέλος σου, αλλά δεν ξεπερνάς εκείνο το χαμόγελο, εκείνο τον Ανδρέα, που από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος, όπως και οι άνθρωποι δικοί σας, που είναι εκεί ψηλά και που σήμερα ήταν φύλακοι άγγελοι σε ό,τι δημιουργήσαμε. Αυτό το δαχτυλίδι είναι κοιμήλιο της μητέρας μου. Το κρατάω γιατί μαζί με τον Ανδρέα ήθελα να πάμε μαζί παρέα σήμερα. Να ξεπεράσουμε τα όνειρά μας, τους στόχους μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να μην ξεχνάτε πως το τηλέφωνο το 19810 συνεχίζει να υπάρχει και να μην ξεχνάτε πως ο Ανδρέας ήταν ένας.
που έκανε αυτό το γράμμα και το όραμά του την αρχή. Όλοι εσείς εδώ είσαστε το μετά. Για το μετά λοιπόν. Καλό απόγευμα. Όπου κι αν πάω, από πέρα το πόλι θα σ' αγαπάω. Και την ελπίδα που ξυπνάει στην καρδιά μου σου χρωστάω. Όπου κι αν πάω, όπου κι αν πάω, τον ήλιο μες στα μάτια θα κοιτάω.